πώς να αρχίσουμε. Κοιτάξτε, πριν από 2 χρόνια το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, ανακοινώθηκε ότι ανιχνεύθηκε επιτέλους το σωματίδιο Higgs. Είδα με πολύ λύπη μου, όχι δηλώσεις εκκλησιαστικών, όχι αυτό, κάτι άλλο θα πω. Είδα η δημοσιογράφος που το ανακοίνωσε, έτσι, στην κρατική τηλεόραση, είπε, τι θα πει τώρα η εκκλησία. Θα ρίσκει ήταν κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά γιατί το είπε αυτό? Γιατί επικρατεί η εικόνα, η επικρατεί η αντίληψη γενικά. Ακούγομαι πίσω ή όχι? Την φωνή μου θα τη συνηθίσετε, είναι παράξενη έτσι, αλλά οι πρώτες εντυπώσεις, ας πούμε, στην αρχή είναι, μετά συνηθίζετε. Εντάξει, την ξέρω δηλαδή πώς είναι. Λοιπόν, βλέπετε, επικρατεί αυτή η αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι αντίθετη προς την επιστημονική έρευνα, και όταν ανακαλύπτεται κάτι από τους επιστήμονες, αυτό είναι εις βάρος της πίστης, της Εκκλησίας κλπ. Και τώρα τελευταία πάλι είδα σε κάποια ανακοίνωση, κάτι έγινε, κάτι είχε πει κάποιος δυτικός έτσι, το σχόλιο της δημοσιογράφου πάλι, άλλης δημοσιογράφου, πάει πια η παντοδυναμία του Θεού, έτσι. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι παρεξηγήσεις, από τη μια πλευρά οι κοσμικοί άνθρωποι θεωρούν ότι κάθε πρόοδος στην επιστήμη σημαίνει ότι κάτι χάνει η Εκκλησία, κάτι χάνει ο χριστιανισμός. Έτσι, θεωρείται αντίθετη η επιστήμη προς τον χριστιανισμό. Απ' την άλλη έχουμε φυσικά και τους ίδιους τους άθεους επιστήμονες που κάθε τι που γίνεται το διατυμπανίζουν σαν να είναι ήττα του χριστιανισμού. Έχουμε και απ' την άλλη τους δικούς μας τους φανατικούς θρήσκους, οι οποίοι και εκείνοι θεωρούν την επιστήμη ότι είναι εχθρική προς τον χριστιανισμό, και αυτοί δεν απορρίπτουν βέβαια τον χριστιανισμό, αυτοί απορρίπτουν την επιστήμη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φανατικοί άθεοι και οι φανατικοί θρήσκοι έχουν τα ίδια μυαλά και συμφωνούν σε ένα πράγμα, ότι επιστήμη και θρησκεία, ή επιστήμη και χριστιανισμός καλύτερα θα πω, είναι ασυμβίβαστα. Και το λέω χριστιανισμός γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε στο ίδιο τσουβάλι όλες τις θρησκείες του κόσμου και να πούμε θα εξετάσουμε τη σχέση επιστήμης και θρησκείας. Όχι, είναι ένα λάθος. Είναι οπωσδήποτε λάθος. Το σωστό είναι να περιοριζόμαστε μόνο στον χριστιανισμό, που, ωραία, εμένα δεν μου αρέσει καν να τον λέω θρησκεία, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι θρησκεία, είναι κάτι, είναι η κατάργηση όλων των θρησκειών, και γι' αυτό όλες οι θρησκείες τον καταπολέμησαν, έτσι δεν είναι? Μια επανάσταση που όμοια της δεν είχε δει ο κόσμος, έτσι, μια επανάσταση που ποτέ δεν ολοκληρώνεται, ποτέ δεν καθίσταται εξουσία, έτσι, είναι μια διαρκής, ατελείωτη επανάσταση, όπως είναι και η μετάνοια στην προσωπική ζωή του καθενός, που είναι ατέλεστη, δεν μπορούμε να πούμε μετάνιωσε κανείς και έληξαν όλα τα θέματα, έτσι είναι και στο φαινόμενο γενικά του χριστιανισμού. Και χρησιμοποιώ τη λέξη χριστιανισμός. Κάποιος μου έκανε κριτική κάπου σε ένα site ότι λέω χριστιανισμός, ενώ το σωστό λέει είναι χριστιανοσύνη. Είμαι έξω από την παράδοση. Ναι, αλλά την λέξη αυτή χριστιανισμός πρώτος την χρησιμοποιεί, ξέρετε ποιος? Ο Άγιος Ιγνάτιος. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο οποίος λέει κατά χριστιανισμόν ζήν, να ζούμε κατά τον χριστιανισμό και μη κατ' Ιουδαϊσμόν. Και επαναλαμβάνει τη λέξη χριστιανισμός σε πολλές από τις επιστολές του. Έτσι, και μάλιστα στη γνήσια μορφή των επιστολών, γιατί υπήρχε μετά τον 4ο αιώνα και μια νοθευμένη. Λοιπόν, μιλάμε για χριστιανισμό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία βέβαια, γιατί η μεγαλύτερη ανάπτυξη των επιστημών, οι περισσότερες επιστημονικές ανακαλύψεις γίναν σε χώρους που κατά παράδοση τέλος πάντων επικρατεί ο χριστιανισμός. Άσχετο αν ο χριστιανισμός εκφράζει βέβαια, εκφράζεται και στη ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, τώρα, σήμερα πολλοί είναι μέσα στην δική μας την Ορθοδοξία, η οποία είναι τέλος πάντων μια Ορθοδοξία που πολύ λίγο μοιάζει με την Ορθοδοξία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Έτσι, έχει δημιουργηθεί μια εικόνα της Ορθοδοξίας σήμερα που είναι απλώς μόνο Ορθόδοξος φανατισμός και όχι η αληθινή Ορθοδοξία των πατέρων. Μέσα στην Ορθοδοξία έχουμε
αρκετά κείμενα, έτσι, από την παλιά εποχή, αρκετά κείμενα που μας, κάπως μας διαφωτίζουν στο θέμα αυτό, ποια είναι η σχέση του χριστιανισμού με τις επιστήμες. Τώρα ένα κείμενο που έχουμε εδώ πέρα, μάλλον κάτι κομμάτια που έχουμε, είναι με τον Μέγα Βασίλειο, ομιλίες εις την Εξαήμερον, όπου βλέπουμε να παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος όλες τις γνώσεις, τις φυσικές γνώσεις που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Φυσικά πολλά από αυτά έχουν αλλάξει, αλλά το σπουδαίο είναι ότι όλες τις παραθέτει, δεν τις φοβάται. Δεν, λέει μάλιστα σε ένα σημείο, δεν αλατώνεται ο θαυμασμός για τα γενόμενα αν βρούμε τον τρόπο με τον οποίο έγιναν και τέτοια. Έτσι. Δηλαδή, παραθέτει όλα αυτά και λέει μάλιστα και κάτι ωραίο, ότι υπόν αυτό το κείμενο εδώ, υπόν εν αρχή επίσης ο ουρανός των ουρανών και ο Θεός των ουρανών και τη γη, πολλά απεσιώπησεν. Προσέξτε αυτό. Λέει ότι στο κείμενο της Αγίας Γραφής δεν λέγονται όλες οι λεπτομέρειες. Μόνο μερικά βασικά υπάρχουν, έτσι. Τα πολλά τα απεσιώπησεν. Και αυτά τα άφησεν, παρέλειπεν δε ιστορία, τον ημέτερο νουν γυμνάζουσα προς εντρέχεια, εξ ολίγων αφορμών παρεχομένη επιλογή τα λιπόλυμεν. Λοιπόν, λέει ότι παρέλειπε η αφήγηση, η ιστορία, τα υπόλοιπα, τον ημέτερο νουν γυμνάζουσα προς εντρέχεια, εξ ολίγων κλπ. Αφήνοντας να γυμναστεί ο νους μας για να βρει τα υπόλοιπα. Αυτή η γύμναση του νου γίνεται με την έρευνα την επιστημονική. Και αμέσως μετά τον, ο ίδιος παρέθεται πλήθος, ένα που το αναφέρω χαρακτηριστικό, η περίμετρος της γης λέει. Είναι 180.000 στάδια, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 36.000 χιλιόμετρα. Η αληθινή τιμή είναι 40.000 χιλιόμετρα. Έτσι, δηλαδή βλέπετε πόσο κοντά, Βεβαίως δεν έκανε τη μέτρηση ο ίδιος, την είχαν κάνει άλλοι, ο Αεραστοστένης και άλλοι, έτσι. Λοιπόν, αλλά παραθέτει όλες τις γνώσεις που υπήρχαν την εποχή του. Τώρα, δείτε τον αδελφό του, τον Γρηγόριο Νήσις. Εκείνος, συνεχίζοντας το έργο του αδελφού του, παραθέτει έτσι μια προσπάθεια γυμνάζοντας τον νου, προς γυμνασία του νου, έτσι. Περί της γυμνασίας είπε γυμνάζουσα τον, νου, γυμνάζουσα, τον ημέτερο νου γυμνάζουσα η ιστορία, είπε ο Μέγας Βασίλειος. Ασχολείται με αυτή την γυμνασία του ανθρώπινου νου και προσπαθεί να μιλήσει για πολύ περισσότερα πράγματα, έτσι. Δείτε το κάτω εκείνο το κείμενο, τα δε ημέτερα ως εν γυμνασία την ίσχολεστικός επιχειρούμενα της εντυχάνους προκίστο, λέει τα δικά μας αυτά που θα πούμε τώρα, να τα θεωρήσετε σαν μια γυμνασία του ανθρώπινου νου. Δεν λέει, δεν μην τα πάρετε σαν δόγμα αυτά που θα πω. Αυτά είναι μια εξάσκηση, μια διεργασία του ανθρώπινου νου. Αλλά αυτά τα πράγματα όμως είναι στην συνέχεια πολύ καταπληκτικά, με την έννοια ότι πραγματικά ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, τι έγινε, ναι, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει κάτι πράγματα που σε γενικές γραμμές έχουν μια καταπληκτική συμφωνία με τις νεότερες προόδους ανακαλύψεις των επιστημών. Δείτε το επάνω, πάντων των όντων, τας αφορμάς και τας αιτίας και τας δυνάμεις, συλλήβδιν ο Θεός ένα καρύ κατεβάλετο. Και την πρώτη του θελήματος ορμή εκάστου των όντων ουσία συνέδραμεν. Για κοιτάξτε, λέει κάτι, ότι όλα τα έκανε ο Θεός σε μια στιγμή. Όλα, τας αφορμάς, τας αιτίας και τας δυνάμεις. Όλα, σε μια στιγμή, ένα καρύ. Και κατόπιν λέει αυτά με τους νόμους που έθεσε ο Θεός, αυτό λέει στη συνέχεια, προχωρώντας το καθένα πήρε την θέση του, εμφανίστηκαν τα νέες μορφές. Όλα αυτά όμως ξεκινούν με μια δημιουργική πράξη. Όλα, δηλαδή θα λέγαμε σήμερα την ύλη, την ενέργεια, τους νόμους τους φυσικούς, τους έθεσε στην αρχή, αυτό που λέμε ακριβώς Big Bang. Γιατί όλα περιέχονται στο Big Bang και κατόπιν εξελίσσονται και παράγονται οι επόμενες μορφές. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε και κάτι άλλο. Πιο κάτω, εκείνο που είναι λίγο έγχρωμο, καθάπερ διαβαθμών η φύση των της ζωής λέγω ιδιωμάτων, από των μικροτέρων επιτοτέλειων ποιείται την άνοδον. Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την ανακάλυψη του γεγονότος της εξελίξεως. Προσέξτε τώρα, αυτό πρέπει να κάνουμε μια διάκριση.
θα μιλήσουμε για την εξέλιξη, γιατί είναι κάτι, ουσιαστικά είναι το σημείο εκείνο στο οποίο στηρίζονται για να χτυπήσουν τον χριστιανισμό ή επίσης και οι φανατικοί θρήσκοι που αυτό το σημείο θεωρούν ότι είναι ασυμβίβαστο με τον χριστιανισμό. Λοιπόν, το γεγονός της εξελίξεως, δηλαδή όλοι νομίζω μαθαίνουν πια έστω στην βιολογία, στο μάθημα ή κάπου αλλού για την, από τα απολιθώματα που ξέρουμε, τις παλιότερες μορφές των ζώων και τέτοια, έτσι. Ξέρουμε φυσικά ότι τα ζώα παλιότερα ήταν διαφορετικά και λοιπά και λοιπά και τέτοια, αλλά έρχεται ο Δαρβίνος, προσπάθησε αυτό να το εξηγήσει πώς γίνεται. Η προσπάθεια του Δαρβίνου δεν επαρκεί, αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Δεν επαρκεί να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Αλλά ας το αφήσουμε, θα το δούμε αργότερα. Καθάπερ διαβαθμών η φύση. Προσέξτε τι λέει. Η φύση τώρα. Ποια φύση? Αυτή που δημιούργησε ο Θεός και της έθεσε τους νόμους του. Αυτή η φύση τώρα προχωρεί σύμφωνα με τους νόμους που έθεσε ο Θεός. Καθάπερ διαβαθμών. Βαθμιδωτά. Από πού? Οι βαθμοί είναι τα ιδιώματα της ζωής, λέει. Από τον μικροτέρων επί το τέλειον. Σαν να λέμε από τους μονοκύτταρους οργανισμούς μέχρι το τέλειον που είναι ο άνθρωπος. Ποιείται την άνοδον, άνοδος από τα μικρότερα προς το τέλειο. Τι παραπάνω βλέπουμε στην εξέλιξη, στο γεγονός της εξελίξεως. Βλέπετε ότι ο Άγιος Γρηγόριος το έχει ήδη από εκείνη την εποχή. Ουσιαστικά το προλέγει αυτό. Λοιπόν, τι μεν δυνάμει τα πάντα είναι την πρώτη του Θεού περί την κτήση νορμήν, ενεργεία δε τα καθέ. Και χρησιμοποιεί την αριστοτελική διάκριση, αριστοτελική ορολογία είναι, δυνάμει όλα υπάρχουν από την αρχή και το καθένα εμφανίζεται ενεργεία σαν πραγματική ύπαρξη κατόπιν, έτσι. Λοιπόν, αυτό το έργο του Γρηγορίου Νήσις είχε προφανώς μεταφραστεί πολύ νωρίς και στα λατινικά, γιατί έχουμε την ίδια λίγο αργότερα τον Αυγουστίνο στην Δύση, τον Άγιο Αυγουστίνο, που χρησιμοποιεί τα ίδια πράγματα, λέει τα ίδια πράγματα, μερικές φορές ακριβώς στα λατινικά, ακριβώς είναι αντίστοιχες λέξεις. Έτσι, έχω εκεί μια... Υπήρχαν και άλλα πιο κάτω, δεν βγήκαν όλα όμως. Ναι, μάλλον δεν επαρκεί ο πίνακας. Ναι, εδώ υπάρχουν. Ναι, έχει, ναι. Δείτε εδώ, ιονή σπερματική στην ως δυνάμεως. Λέει, ο κούλτα κβένα σέμινα, σέμεν σέμινης είναι το σπέρμα, έτσι. Βλέπετε, είναι ακριβώς αντίστοιχα στα λατινικά, που σημαίνει ότι διάβασε αυτό το έργο, το διάβασε αυτό το έργο και το περιέλαβε μέσα, όλους αυτούς τους όρους, μέσα σε ένα δικό του σύγγραμμα, De Genesi ad Literam, περί της γενέσεως κατά γράμμα. Εντάξει, αυτά όλα να σκεφτείτε ότι ήδη πολύ παλιά, από τον 19ο αιώνα, καταρχήν παρατηρήσαν του Αγίου Αυγουστίνου στη Δύση, γιατί αυτός ήταν πιο γνωστός στη Δύση, μετά βρήκαν και του Γρηγορίου Νήσις, που είναι το πρωτότυπο, και λένε οι δυτικοί έτσι, θεολόγοι και τέτοιοι, ότι αυτά υπήρχαν ήδη στους πατέρες της Εκκλησίας, αυτά που τώρα πια απασχολούσαν τους επιστήμονες και τις σχέσεις της επιστήμης με τον χριστιανισμό. Λοιπόν, για να πάμε παραπέρα τώρα. Ωραία, κάτι άλλο πάλι. Βλέπετε, κάνουμε μια εισαγωγή λίγο έτσι θεολογική για τους πατέρες, για να προχωρήσουμε μετά στην σημερινή κατάσταση των φυσικών επιστημών. Δείτε κάτι ωραίο. Ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τι λέει εκεί? Το μεν ρητό της Αγίας Γραφής ως λόγος, τη δε κτήση ως κτίστης και ποιητής και τεχνίτης. Έχει κάτι προηγούμενα, πώς μας μιλάει ο Θεός, πώς μας αποκαλύπτει την αλήθεια ο Θεός. Αφενός με τα λόγια της Αγίας Γραφής, ως λόγος, ο ίδιος ο Χριστός είναι λόγος. Ως λόγος λοιπόν, με τα γραπτά της Αγίας Γραφής μας αποκαλύπτει την αλήθεια, αλλά και με την κτήση ως κτίστης και ποιητής και τεχνίτης. Το ένα είναι, στην Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, στην δημιουργία μέσα είναι πάλι μια αποκάλυψη, την οποία κάνει ως δημιουργός, ως κτίστης και ποιητής και τεχνίτης. Εντάξει, δύο τρόπους έχουμε που μας αποκαλύπτει την αλήθεια ο Θεός. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή θεωρεί μέρος της αλήθειας του Θεού και την έρευνα της φύσεως. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα και με την αποκάλυψη που έχουμε γραπτεί και με τις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή ό,τι ανακαλύπτουν οι φυσικές επιστήμες είναι αποκάλυψη αλήθειας του Θεού. Έτσι τα βλέπαν οι πατέρες. Σήμερα λένε, μόνο η Αγία Γραφή και τελείωσε.
αυτά των επιστημόνων είναι άθεα. Ε, όχι, ό,τι αληθινό βρίσκουν στις επιστήμες είναι και αυτό μια αποκάλυψη αλήθειας του Θεού. Εντάξει, γιατί όλος αυτός ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι κάτι ξένο προς τον Θεό. Έχει δημιουργηθεί η αρρωστημένη αντίληψη ότι θαύμα είναι μόνο ό,τι παραβαίνει τους νόμους της φύσεως. Έτσι δεν είναι? Θαυμάζουν όταν γίνει κάτι που δεν συμφωνεί με τους νόμους της φύσης. Στην πραγματικότητα, θαύματα είναι όλα όσα υπάρχουν στη φύση. Ολόκληρη η φύση είναι διαρκές θαύμα. Διαρκές θαύμα, αλλά οι τυφλοί θρήσκοι, το λέω τυφλοί θρήσκοι, αυτοί δηλαδή που είναι τα μυαλά τους κάτι έτσι, πώς να το πω, αντιλήψεις στενές, δεν βλέπουν αυτό το θαύμα της δημιουργίας και θεωρούν ότι ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό και τέτοια είναι αντίθετο προς τον Θεό. Μόνο αν γίνει θαύμα, τότε είναι από τον Θεό. Λοιπόν, τώρα, όθεν αναγκαίως αμφωτέρων επειδή είστε φημί των προς Θεών αμέμπτως ευθυπορήν βουλόμενο για παρακάτω και της γραφικής γνώσεως και των όντων της φυσικής θεωρίας. Δηλαδή και να εξετάζουμε το σύμπαν έτσι με την φυσική θεωρία, με το να το βλέπουμε, μιλάει γιατί την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν βέβαια να εξετάσουν πολύ, αλλά και την μέσω της γραφής. Και τους δύο νόμους, φυσικών και γραπτών, λέει, έτσι, πρέπει και οι δύο να τους, και τους δύο να έχουμε και τα δύο χρειάζονται και προσέξτε τι λέει, για εκείνον που είναι, που θέλει τον επιθυμούντα τελείας εραστήν γενέστε τη σοφίας, τέλειον εραστήν γενέστε τη τελείας σοφίας. Όποιος θέλει να γίνει τέλειος εραστής, τι θα πει τέλειος εραστής? Αυτός που πραγματικά αγαπάει την τέλεια σοφία πρέπει να κατέχει και τα δυο, το καταλαβαίνετε τι λέει, και τα δυο να κοιτάει, όχι μόνο Αγία Γραφή ας πούμε και τέτοια αυτά μέσω των βιβλίων, να αγαπάει και την γνώση της φύσεως, ο τέλειος εραστής της τελείας σοφίας. Βλέπετε, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής τα ίδια λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και αυτή η κτήση, λέει, και αντάφτει συνοχή και κυβέρνηση και το μεγαλείο της Θείας Ανακηρύττει Φύσεως. Λέει για την Αγία Γραφή, δια νόμου και προφητών πρώτερων και μετά δια του μονογενούς αυτού Υιού και λοιπά, κατά το εφικτόν την εαυτού εφανέρωσε γνώση. Τη γνώση εφανέρωσε ο Θεός και με την κτήση και με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και κατόπιν με τον μονογενή αυτού Υιό. Δηλαδή, αφενός μέσα με την δημιουργία και αφετέρου με την Αγία Γραφή. Εντάξει. Το άλλο δεν μας αφορά τώρα γιατί είναι για επόμενο. Έγινε κατανοητό αυτό το πράγμα? Δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε σαφέστατα ότι πρέπει να βλέπουμε το μεγαλείο του Θεού και μέσα στην δημιουργία, στον φυσικό κόσμο. Όχι μόνο μέσα στην Αγία Γραφή ή να περιμένουμε πότε θα γίνει μια υπέρβαση των φυσικών νόμων για να πούμε «Α, έγινε θαύμα». Όλα είναι θαύμα. Εντάξει, και όλα μας μιλάνε για τον Θεό. Ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, εντάξει. Λοιπόν, τώρα για να πάμε κάπου εδώ. Α. Ωραία αυτά. Είναι κάτι υπέροχες εξισώσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πατερικές. Ναι, πατερικές εξισώσεις είναι αυτές. Προσέξτε, τα γράφω αυτά, δεν χρειάζεται να τα καταλάβετε. Όσοι ξέρουν, ας πούμε, τα νηστές, ξέρουνε τα νηστές? Τουλάχιστον σε πολυτεχνικές και φυσικές κάνουν τα νηστές, δεν κάνουνε? Εντάξει, εδώ βλέπετε είναι οι εξισώσεις για την βαρύτητα του Αϊνστάιν. Έτσι, το 1916 είναι οι επάνω εξισώσεις. Η δεύτερη εξίσωση, ας πούμε, αυτή γεωδεσική γραμμή, αυτή για μικρές ταχύτητες μας δίνει την εξίσωση την παλιά του Νεύτωνα του 1686. Έτσι, που είναι πιο ατελής. Οι εξισώσεις του Αϊνστάιν είναι πιο τέλειες από τον Νεύτωνα. Λοιπόν, κάτω τώρα, το επόμενο έτος, το 1917, ο Αϊνστάιν θέλησε να περιγράψει με τις εξισώσεις αυτές ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι, τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν υπήρχε μόνο η βαρύτητα στο σύμπαν, αυτό με την έλξη του θα κατέρε και θα γινόταν μια συμπαγής μάζα. Πρώτα με τα πρώτα είχε καταλήξει ότι το σύμπαν όλο είναι κλειστό, σαν μια σφαίρα, έτσι. Δεν είναι άπειρο, αλλά περιορισμένο σαν μια σφαίρα, το σφαιρικό σύμπαν, το κλειστό σύμπαν του Αϊνστάιν. Λοιπόν, αλλά αυτό το σύμπαν δεν θα μπορούσε να σταθεί έτσι και θα έπρεπε να καταρρεύσει και να γίνει συμπαγής μάζα. Αφού δεν γίνεται, άρα υπάρχει και κάποια άλλη δύναμη που αντίθετη προς τη βαρύτητα, που αποθεί αντί να έλκει. Αυτή η δύναμη εκφράζεται με αυτό το λάμδα εδώ, έτσι, που λέγεται κοσμολογική σταθερά.
Έτσι υπέθεσε ο Αϊνστάιν. Δείτε, η ίδια εξίσωση υπάρχει επάνω χωρίς το λάμδα. Πρόσθεσε το λάμδα και έτσι βγήκε ένα σύμπαν ισορροπημένο. Προηγουμένως ήταν ανισόρροπο. Εντάξει, ισορροπημένο σύμπαν, το οποίο όμως το χαρακτηριστικό αυτού του ισορροπημένου σύμπαντος, όπου η άποση, έτσι, η αποστική δύναμη και η ελκτική δύναμη ισορροπούν, είναι ένα στατικό σύμπαν. Πιστεύαν όλοι ότι το σύμπαν είναι ακίνητο. Έχει μέσα γαλαξίες, ακόμη δεν ξέραν εκείνη την εποχή. Είμαστε δηλαδή πριν από 100 χρόνια, πώς ήταν η κατάσταση, γι' αυτό σας τα δείχνω. Πριν από 100 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, πιστεύαν τότε, και έτσι και ο Αϊνστάιν το πίστευε και οι άλλοι, ότι το σύμπαν είναι ακίνητο. Και επιπλέον κάτι άλλο πιστεύανε, ότι το σύμπαν είναι ακίνητο και δεν μπορεί να προέκυψε βέβαια από δημιουργία, από το μηδέν όπως λέμε. Εννοείται η λέξη από το μηδέν, και αυτή δημιουργεί κάποιες κριτικές, ότι οι πατέρες λένε εκμειόντων και τέτοια, πράγματι εκμειόντων λένε, και η πρώτη φορά που αναφέρεται αυτό στην Παλαιά Διαθήκη είναι στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, περίπου 100 π.Χ. Εκεί για πρώτη φορά λέγεται εκμειόντος, έτσι. Αλλά μην τα... Πολλοί κάθονται με τις λέξεις και παίζουν και τέτοια, το ίδιο πράγμα. Και όταν λένε εκ του μηδενός, έτσι μεταφράστηκε απλούστατα στα δυτικά εξ νίχυλο, στα λατινικά, μεταφράστηκε αυτή η λέξη στο εκμειόντον ή εκμειόντος, έτσι. Δεν είναι δηλαδή καμιά βασική διαφορά. Κάποιοι επιμένουν πια να δηλίζουν τον κόνοπα, έτσι. Λοιπόν, λέγανε ότι υπήρχε μια αρχή. Μια αρχή που την είχε ανακαλυφθεί καταρχάς στην χημεία του Λαβουαζιέ, της αυθαρσίας της ύλης, μετά έγινε και αυθαρσία της ενεργίας, ενώθηκαν και τα δύο, γιατί ξέρουμε τώρα ότι η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια και το αντίστροφο, εντάξει, αλλά το άθροισμα μένει σταθερό. Λοιπόν, το σύμπαν έχει μια τεράστια μάζα, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν θα μπορούσε να προκύψει από το μηδέν, γιατί αυτό παραβιάζει την αυθαρσία της μάζας. Το καταλάβατε αυτό? Και έτσι λοιπόν λέγανε αυτά που λένε τώρα οι χριστιανοί, ότι το σύμπαν έγινε από το μηδέν, είναι αδύνατο να γίνει. Αδύνατο να γίνει. Θα δούμε βέβαια μετά 100 χρόνια τι λένε σήμερα οι επιστήμονες. Έτσι, γιατί αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο. Να σας δείξω εκ των... Πριν φτάσουμε εκεί, αυτό το βιβλιαράκι, θα πούμε στο τέλος, είναι γραμμένο από έναν πολύ φανατικό άθεο. Είναι φίλος του Richard Dawkins, λέγεται Lawrence Krauss, και είναι φίλος του Richard Dawkins, ο οποίος έγραψε και έναν επίλογο σε αυτό το βιβλίο. Ο Richard Dawkins, τον ξέρετε? Είναι αυτός που έγραψε η παρέστηση, πώς το λέμε, η ψευδέστηση για τον Θεό, God's Delusion. Αυτός είναι στην Αγγλία και συνέχεια κάνει, ηρωνεύεται τον χριστιανισμό, ηρωνεύεται τον Θεό, τα πάντα. Φίλος λοιπόν αυτού, ο Richard Dawkins είναι βιολόγος, αυτός είναι κοσμολόγος, ασχολείται με τη γέννηση του σύμπαντος. Λοιπόν, τι λέει τώρα αυτός στο βιβλίο του αυτό του 2012, ένα σύμπαν από το τίποτα, από το μηδέν. Γιατί εκεί κατέληξαν. Δηλαδή αυτό που αρνούνταν πριν 100 χρόνια και το θεωρούσαν σαν δεδομένο, ότι το σύμπαν υπήρχε πάντοτε και δεν μπορούσε να προκύψει δια δημιουργίας εκ του μηδενός, το θεωρούσαν, σήμερα κατέληξαν σε αυτό, ότι το σύμπαν γεννήθηκε από το μηδέν. Θα δούμε πώς έγινε αυτό. Λίγο μετά από αυτά τα πράγματα εδώ πέρα που έκαμε τις εξισώσεις, να έχω και εδώ και ένα βιβλιαράκι του Αϊνστάιν, είναι γεμάτο με εξισώσεις, αν κανείς ενδιαφέρεται να το δει. Έτσι, είναι πολύ ωραίο, θα δούμε μάλλον και δύο σελίδες του μετά. Λοιπόν, λίγο μετά όμως έρχεται ένας, τον βλέπετε αυτόν, τι έχει? Φαλάκρα. Λοιπόν, λέγεται Αλεξάντερ Φρίντμαν. Το Φρίντμαν, μου αρέσει αυτή η λέξη, γιατί γερμανική είναι και σημαίνει Ειρηναίος, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνω, μου αρέσει. Λοιπόν, αυτός ο Αλεξάντερ Φρίντμαν, προσέξτε τώρα, τι ήταν αυτός? Ήταν ένας Ρώσος επιστήμονας, στην Αγία Πετρούπολη ζούσε, Ρώσος, Ορθόδοξος, Χριστιανός, και αυτός είναι ο πρώτος είναι αυτός που βρήκε ότι το σύμπαν θα μπορούσε να έχει μια αρχή. Δηλαδή, να μην είναι στατικό, αλλά να είναι αδιαστέλλεται ή να συστέλλεται. Ή βρήκε λοιπόν ότι οι εξισώσεις του Αϊνστάιν μας δίναν και τέτοια λύση. Ότι το σύμπαν μπορεί να μεταβάλλεται. Δηλαδή, θα μπορούσε να ξεκινήσει από μια πυκνή μάζα και να διαστέλλεται, να γίνει μια έκρηξη, να διαστέλλεται ή να γίνει και το αντίθετο, να συστέλλεται.
Αλλά μπορούσε χωρίς να χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, με τις αξιώσεις του Αϊνστάιν μπορούσε να έχουμε τέτοιο σύμπαν. Είναι ο πρώτος δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, είναι ο πρώτος που βρήκε τις εξισώσεις της διαστολής του σύμπαντος. Το 1922. Τα στείλε στον Αϊνστάιν, εκείνος νόμισε ότι είχε κάποιο λάθος, απέντησε ότι έχει λάθος, μετά του γίναν διευκρινήσεις και παραδέχτηκε ότι ήταν σωστές αυτές οι εξισώσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν δέχτηκε ότι όντως το σύμπαν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτός τώρα, ο Φρίντμαν, έχω ένα βιβλιαράκι εδώ στα γαλλικά, που έχει, μάλλον θα δούμε μέσα, θα δούμε στο επόμενο, τα έχω, για να δούμε. Α, αυτό το βιβλιαράκι είναι, ναι, Essai de cosmologie. Λοιπόν, μέσα εδώ έχει και για τον Φρίντμαν, βλέπετε πάνω Αλεξάνδρ Φρίντμαν και Ζόρζ Λεμέτρ, και για τον Λεμέτρ έναν άλλον. Λοιπόν, αυτοί οι δυο είναι, τους βλέπετε εδώ, ε. Λοιπόν, αυτοί οι δυο είναι, οι δυο, μετά από τον Φρίντμαν και ο Λεμέτρ, και εκείνος ξαναβρήκε ανεξαρτήτως το 1927 πάλι εξισώσεις της διαστολής του σύμπαντος. Έτσι, λοιπόν, για δείτε εδώ πέρα. Αυτό το είναι κάπου 100 σελίδες ένα άρθρο μέσα σε αυτό το βιβλίο. Το πρωτότυπο ήταν στα ρωσικά βέβαια, είναι του Φρίντμαν. Λοιπόν, αρχίζει με μια φράση εκεί, δημιούργησε όλα τα πράγματα σε μέτρο και αριθμό. Κατά μέτρο και αριθμό. Είναι από την Σοφία Σολομόντος. Το έχω το κείμενο στα ελληνικά, Σοφία Σολομόντος, αλλά πάντα μέτρο και αριθμό και σταθμό διέταξης. Αρχίζει δηλαδή με ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, καταλαβαίνετε. Το άρθρο αυτό των 100 σελίδων, που είναι γεμάτο με εξισώσεις, μπορείτε να το δείτε εδώ σε γαλλική μετάφραση, έτσι. Λοιπόν, αρχίζει με μια φράση από την Αγία Γραφή. Και έχει μέσα ένα κομμάτι από τον Άγιο Αυγουστίνο. Δείτε εδώ, Sancti Aurelia Augustini Confessiones, από τις εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου. Έτσι, αυτό το κομμάτι εδώ που είναι στα λατινικά, στη μέση. Και τελειώνει, για δείτε εδώ που τελειώνει, εκεί είναι πίσω ένα ποιηματάκι. Το ποίημα αυτό το βρήκα και στα ρωσικά όπως είναι, και έχω την μετάφραση την απευθείας από τα ρωσικά, την έκανα για να είναι πιο πιστό το τέτοιο. Έτσι, να μετρήσει τον βαθύ ωκεανό της άμμου κόκκους, ακτίνες πλανητών, μόλις μπορεί μια δεάνεια μεγάλη. Ένας πολύ ισχυρός νους μπορεί να τα κάνει αυτά. Σε σένα, όχι αριθμοί και μέτρα, σε σένα Θεέ, απευθύνεται στον Θεό. Λέγεται Μπογ το ποίημα αυτό. Μπογ στα ρωσικά είναι Θεός, έτσι, Θεέ. Έτσι, απευθύνεται και μιλάει στον Θεό. Και είναι έργο, αυτό το ποίημα είναι ένα μεγάλο ποίημα, έτσι, του Ντερζάβιν, ενός πολύ μεγάλου ποιητή Ρώσου, πριν από τον Πούσκιν, έτσι, τον πολύ γνωστό. Αυτός ήταν, το 1784 έγινε αυτό το ποίημα. Απευθύνεται στον Θεό. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, προσέξτε τι βλέπετε. Είδαμε, αρχίζει με τον Θεό, με ένα χωρίο από την Αγία Γραφή. Στη μέση έχει χωρίο από έναν πατέρα της Εκκλησίας, έτσι. Και στο τέλος έχει ένα ποίημα που απευθύνεται από έναν Ρώσο, μεγάλο Ρώσο ποιητή, προς τον Θεό. Έτσι. Ξέρετε πότε γράφτηκαν αυτά τα πράγματα? Είναι κάτω, δεν φαινόταν και το πάτησα από πάνω να φαίνεται, 5 Σεπτεμβρίου του 1922 στο Πέτρογκραντ, στην Πετρούπολη. Τι γινόταν το 1922? Από το 17 είχαν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι. Είχε γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση. Υπήρχε μια κυβέρνηση αθεϊστική, μαχητική αθεϊστική. Είχε αρχίσει ο διωγμός της Εκκλησίας. Και έρχεται αυτός ο μεγάλος επιστήμονας. Και στο έργο αυτό που απευθύνει και στο γενικό κοινό, έτσι, λοιπόν, παρόλο που έχει μέσα πάρα πολλές εξισώσεις, είναι και εκλαγευτικό από μια άποψη, λοιπόν, μιλάει συνέχεια για τον Θεό. Δεν είναι σαν κάποιους κουλτουριάριδες της εποχής μας που μπορεί να μιλάνε για τον Θεό, να λένε ότι έχουν και γεροντάδες, να πηγαίνουν και στο Άγιον Όρος και τέτοια, γιατί είναι της μόδας σήμερα η Ορθοδοξία. Τέλος πάντων, όχι και τόσο όσο κάπως παλαιότερα, αλλά οπωσδήποτε πάλι οι γεροντάδες, όπως ξέρετε, έχουν πέραση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είναι σαν αυτούς. Ξέρετε, να ομολογείς τον Χριστό. Και μάλιστα δεν είχε κανένα λόγο να τα πει αυτά τα πράγματα, έγραφε ένα καθαρά επιστημονικό έργο. Να ομολογεί λοιπόν τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο, κάτω από έναν αθεϊστικό διωγμό, σημαίνει ότι ήταν πραγματικός χριστιανός. Και επιπλέον την ίδια εποχή περίπου έκανε και εκκλησιαστικό γάμο. Έτσι, όχι για να επιδειχθεί,
Και τι πολλοί σήμερα μπορεί να κάνουν εκκλησιαστικό γάμο, έτσι, για να δείξουν ότι είναι. Έτσι. Εκεί ήταν, στιγματιζόταν αυτός που έκανε τότε εκκλησιαστικό γάμο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήταν ομολογητής του χριστιανισμού, καταλαβαίνετε, αυτός ήταν ο πρώτος που βρήκε τις εξισώσεις για τη διαστολή του σύμπαντος. Αυτό που λέμε σήμερα το Big Bang, τη μεγάλη έκρηξη. Έρχεται μετά και ένας άλλος. Α, τι έγινε? Α, ναι, εντάξει, να το πάω πίσω. Ναι, 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 εντάξει. Τι έγινε τώρα, δεν πάει πίσω? Α, πώς γίνεται αυτό? Πίσω πώς πάει? Ναι, α, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, όχι, όχι, ναι, εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, είδατε ήδη την φωτογραφία του Georges Lemaître, την είδατε κάτω από το πρώτο βιβλίο. Λοιπόν, το 1927 ο Georges Lemaître, και εκείνος ανεξαρτήτως δεν ήξερε γερμανικά, γιατί η μελέτη είχε γραφτεί στα γερμανικά του Friedman. Μπορεί να ήταν στη Ρωσία, αλλά την έστειλε σε γερμανικό περιοδικό. Λοιπόν, εκείνος δεν ήξερε γερμανικά, δεν ήξερε αυτή την εργασία. Μόνος του έφτασε και εκείνος σε παρόμοια συμπεράσματα. Λοιπόν, αυτός ήταν πιο τυχερός, γιατί ο Friedman πέθανε νωρίς και δεν είδε την επαλήθευση της θεωρίας του. Ο Lemaître είδε την επαλήθευση, γιατί το 1927 παρουσίασε την εργασία του, τις εξισώσεις του, έτσι, τις έδειξε στον Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν και εκείνον του τον απέρριψε τον καημένο με έναν τρόπο προσβλητικό, αλλά μετά 2 χρόνια ανακοινώθηκε ότι πράγματι οι γαλαξίες απομακρύνονται ένας από τον άλλον, και αυτό σήμαινε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Δικαιώθηκε ο Lemaître, τον καλέσαν να κάνει διαλέξεις, τον καλέσαν και στην Αμερική, και εκεί παρουσιάστηκε αυτό το άρθρο τον Δεκέμβριο του 1932. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στο κοινό, στο ευρύτερο κοινό, η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως. Και λέει «Blast of a giant atom», μια έκρηξη ενός γιγάντιου ατόμου, «Created our universe», δημιούργησε το σύμπαν μας. Ωραία. Και μετά από εκεί πήγε στην Καλιφόρνια, στο περίφημο τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφορνίας, το Caltech, και εκεί έδωξε μια διάλεξη. Στην διάλεξη ήταν παρόν και ο Αϊνστάιν, ο οποίος μετά όταν τελείωσε τον χειροκρότησε. Και μετά βγήκαν και μια φωτογραφία περίφημη. Δείτε, ο Georges Lemaître είναι στη μέση. Απ' τη μια ο Αϊνστάιν, ο μεγαλύτερος φυσικός του κόσμου, και απ' την άλλη ο μεγαλύτερος φυσικός της Αμερικής, ο Ρόμπερτ Μίλικαν, ένας καταπληκτικός φυσικός που δεν ήταν όμως τόσο, δεν έγινε ποτέ γνωστός στο λαό. Ο Αϊνστάιν έγινε. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό, όπως βλέπετε από το κολάρο εκεί πέρα, ο Georges Lemaître, αυτός που είπαμε, ήταν ιερέας. Καθολικός ιερέας, έτσι, δεν ήταν ορθόδοξος. Να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Είδαμε, ο Friedman ήταν ορθόδοξος. Να έχουμε και μια καταμερισμό της εργασίας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και από τη Δύση ένας ιερέας Βέλγος, καθολικός, και εκείνος κατέληξε. Βεβαίως η εξισώση του Friedman είναι πιο πλήρης, να ξέρετε, νικάμε εμείς. Ναι, γιατί έχει πολλές περιπτώσεις ο Friedman. Να σκεφτείτε, ο Lemaître εξέτασε μόνο εξισώσεις με την κοσμολογική σταθερά, το λάμδα εκείνο που σας έδειξε, ενώ ο Friedman βρήκε ότι και χωρίς λάμδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι πιο γενικές. Όπως και να το κάνουμε όμως, τελικά και οι δυο ήταν χριστιανοί. Και αυτό το τονίζω, γιατί είδα σε κάπου εκεί στο ίντερνετ κάποιος γέροντας, τέλος πάντων, το ρωτήσανε τι γνώμη έχετε για το Big Bang, και είπε «παραμύθια των αθέων». Ευρευλογημένε, καλός γέροντας, ναι, αλλά αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς. Τι θα πει «παραμύθια των αθέων»? Να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άθεοι ήταν και οι δυο χριστιανοί, οι πρώτοι που βρήκαν τις εξισώσεις. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, υπάρχει καμιά αντίρρηση? Λοιπόν, να ξέρετε, το Big Bang το βρήκαν χριστιανοί, είναι χριστιανικό. Και να σκεφτείτε ότι το Big Bang, βέβαια, τη λέξη αυτή ένας άθεος την έκανε, ο Fred Hoyle, ο οποίος είχε παρουσιάσει μια δική του θεωρία, που κι αυτή μιλούσε για το σύμπαν ότι υπήρχε πάντοτε και κάτι άλλα πράγματα, και κορόιδευε μάλιστα τον Lemaître. Δηλαδή, τον Lemaître, τον Friedman, τι να τον κοροϊδέψουν, είχε πεθάνει, έτσι. Ο Lemaître ζούσε και αντιμετώπιζε τις ηρωνίες αυτών, και σε ένα συνέδριο μάλιστα ο Fred Hoyle, αυτός ο περίφημος άθεος,
έτσι, της εποχής εκείνης, τον έδειξε και είπε «This is the Big Bang Man». Αυτός είναι ο άνθρωπος του Big Bang, ηρωνικά. Τι να το κάνουμε, όμως μετά από χρόνια, το 48 για πρώτη φορά παρουσιάστηκε έτσι ηρωνικά αυτή η λέξη, μεγάλο μπαμ δηλαδή, το είπε. Επεκράτησε όμως και όπως έγινε και με τους κολυβάδες που ηρωνικά τους λέγανε οι εχθροί τους κολυβάδες και επεκράτησε. Δεν μου αρέσει βέβαια εμένα η λέξη κολυβάδες, γιατί θυμίζει, ξέρω εγώ, όλα τα, όχι, ξέρω εγώ, το ας θυμίζει χαλβάς, μπακλαβάς, τέτοια, δεν μου αρέσει. Γι' αυτό και το γεροντάς δεν μου αρέσει. Έτσι και διάφορα άλλα παρόμοια. Λοιπόν, και το δεσποτάδες και εκείνο είναι, δεν είναι ωραίο. Γιατί να μην λέμε επίσκοποι, τι ωραία λέξη επίσκοποι. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, οι θρήσκοι αρέσκονται σε τέτοιες έτσι βάρβαρες. Δεσποτάδες, γεροντάδες, κολυβάδες, χαλβάδες, μπακλαβάδες, όλα μαζί πάνε. Το ίδιο πράγμα είναι, έτσι. Ναι, τέλος πάντων, τι να τους κάνουμε. Με τους θρήσκους εγώ δεν τα πάω καλά. Λοιπόν, δείτε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το βιβλιαράκι που σας έδειξε το Einstein, Grundzüge der Relativitätstheorie, στοιχεία, έτσι, θεμελιώδη στοιχεία της θεωρίας της σχετικότητας. Και μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι θα δούμε και κάτι ωραίο. Για δείτε εδώ πέρα τι γράφει. Αυτό είναι, αν δείτε το εκείνο, η εξίσωση που σας είχα δείξει με το λάμδα στη μέση, στην εξίσωση. Δείτε τώρα κάτω. Κάτω. Μιλάει Der Mathematiker Friedman. Από αυτό το δίλημα, λέει για δυσκολίες που υπήρχαν, μας έβγαλε, βρήκε μια διέξοδο ο μαθηματικός Friedman. Λοιπόν, και λέει εδώ τι βρήκε και λέει τα επόμενα, das folgende, τα επόμενα, το επόμενο τέλος πάντων, ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Darlegung von Friedmans Idee. Το επόμενο, λέει, δεν είναι, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έκθεση της ιδέας του Friedman. Βλέπετε δηλαδή, ενώ στην αρχή τον είχε απορρίψει τον Friedman, έτσι, τώρα ακολουθεί τον Friedman και όλα τα υπόλοιπα που έχει, με εξισώσεις είναι όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, όλα αυτά ακολουθεί τις εξισώσεις του Friedman. Καταλαβαίνετε, το 1945 λοιπόν τα γράφει αυτά ο Einstein και λέει ότι, μιλάει για τη διαστολή του σύμπαντος δηλαδή, και λέει ότι όλα αυτά που θα δείτε παρακάτω είναι μια έκθεση της ιδέας του Friedman. Έτσι, λοιπόν, και ο Friedman, είπαμε, τι ήτανε, χριστιανός ορθόδοξος και όχι απλώς σαν τους σημερινούς χριστιανούς ορθόδοξους, αλλά ήταν ένας ομολογητής, ήταν ακριβώς στην έναρξη του διωγμού τότε, έτσι, της εκκλησίας του ορθοδόξου χριστιανισμού μέσα στην Σοβιετική Ένωση που μόλις τότε είχε γεννηθεί και όμως αυτός δήλωνε την πίστη του με θάρρος και έκανε και εκκλησιαστικό γάμο. Ωραία! Λοιπόν, τώρα, από το 1965 φυσικά η θεωρία αυτή του Big Bang και τέτοια είναι πια ένα γεγονός, γιατί ανακαλύφθηκε μια ακτινοβολία υποβάθρου, η οποία προβλεπόταν από αυτή τη θεωρία και τέτοια, και σήμερα κανείς δεν αμφιβάλλει για αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως, αυτή η θεωρία έλεγε λοιπόν ότι το σύμπαν δεν ήταν ακίνητο, δεν υπήρχε πάντοτε, αλλά κάποτε εμφανίστηκε το σύμπαν με μια έκρηξη και από εκεί και πέρα διαστέλλεται, έτσι, και συνεχίζει να διαστέλλεται. Και έχουν βρεθεί πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουμε πώς είναι η ηλικία του σύμπαντος, 13,8 δισεκατομμύρια έτη. Τόση είναι και η ακτίνα του σύμπαντος που βλέπουμε, γιατί, τέλος πάντων, πιο πέρα δεν μπορούμε να δούμε, γιατί αυτό οφείλεται στην ταχύτητα του φωτός. Λοιπόν, αλλά έχουμε και μια άλλη εξέλιξη. Καλά, τελικά όμως παραμένει το πρόβλημα. Πώς βγήκε από το μηδέν, πώς βγήκε από το μηδέν αυτή η τεράστια μάζα του σύμπαντος. Και τώρα έχουμε την Inflationary Universe, αυτή τη θεωρία από τον Alan Guth. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι του 1998, αλλά η θεωρία αυτή διατυπώθηκε τον Ιανουάριο, παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 1981, που λέει ότι το σύμπαν αρχικά ξεπήδησε πώς, από το μηδέν, θα δούμε πώς, σαν μια πολύ μικρή μάζα, υπέστη μετά μια διαστολή ταχύτατη που λέγεται inflation και στην διάρκεια της οποίας αυξήθηκε η μάζα. Και μετά από εκεί και πέρα συνεχίζει πια η γνωστή μας Big Bang. Αυτά γίνονται μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, εννοείται όλο αυτό η πρώτη φάση. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει η κανονική διαστολή του σύμπαντος, αυτή που ξέρουμε, που ήξεραν δηλαδή οι κοσμολόγοι ως τότε. Λοιπόν,
Για δείτε, στο βιβλίο αυτό το 17ο κεφάλαιο αρχίζει «A Universe Ex Nihilo», είναι ο τίτλος. Σε όλο αυτό το, είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του και λέει «Ένα σύμπαν από το μηδέν». Το καταλάβατε αυτό, ένα σύμπαν, το Ex Nihilo είναι, έτσι λέγανε οι Λατίνοι θεολόγοι στη Δύση, «Creatio Ex Nihilo», δημιουργία εκ του μηδενός. Αυτός παίρνει λοιπόν τον θεολογικό όρο και τον βάζει επικεφαλής του βιβλίου του. Του κεφαλαίου αυτού, του τελευταίου που κλείνει το βιβλίο του. Λοιπόν, και δείτε πώς τελειώνει και το κεφάλαιο αυτό, εδώ πέρα. Λοιπόν, αφού λέει ότι το σύμπαν έγινε εκ του μηδενός και τέτοια, «If the creation of the universe can be described as a quantum process, we would be left with one deep mystery of existence. What is it that determined the laws of physics?» Για δείτε πώς τελειώνει. Πριν από τον επίλογο του τελευταίου κεφάλαιο, εάν η δημιουργία του σύμπαντος μπορεί να περιγραφτεί, να περιγραφεί ως μια κβαντική διαδικασία, θα μέναμε με ένα βαθύ μυστήριο υπάρξεως, υπαρξιακό μυστήριο. Τι είναι αυτό που καθόρισε τους νόμους της φυσικής. Έτσι. Δηλαδή το σύμπαν έγινε σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, με την κβαντική φυσική. Αλλά τι είναι αυτό που έθεσε αυτούς τους νόμους, ποιος καθόρισε αυτούς τους νόμους και το αφήνει. Βλέπετε δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν μιλάει για τον Θεό, δεν αναφέρει έτσι, καταλαβαίνετε τον Θεό, αλλά μας θέτει κάτι ερωτήματα που, βρείτε το λέει, τι έγινε. Τι είναι αυτά. Α! Πώς έγινε τώρα, πάλι οι λίγες εξισώσεις, δεν είναι δύσκολες, εντάξει, είναι πιο απλές αυτές. Αυτό είναι από την κβαντική φυσική, γιατί είπε ότι έγινε με τους νόμους της κβαντικής φυσικής. Δείτε, είναι η αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, του 1927 διατυπώθηκε. Τέλος πάντων, δεν θα θελήσω πολύ να τέτοιο. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, τέλος πάντων, μέσα από το κενό μπορούν να σχηματίζονται, να εμφανίζονται σωματίδια και να εξαφανίζονται, λέγονται virtual particles, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τώρα προσέξτε τι γίνεται. Η αρχή της απροσδιοριστίας, βλέπετε, αυτό εδώ μια ανισότητα είναι, που είναι πάνω με δύο διαφορετικές μορφές, την έχουμε και εδώ πέρα. Είναι, ας πούμε, η απροσδιοριστία ως προς την ενέργεια επί τον χρόνο τέτοιο είναι μεγαλύτερο από κάποια συγκεκριμένη σταθερά. Λοιπόν, εάν αυτό το πράγμα εδώ, το ΔΕ, ΔΕΛΤΑ από την ενέργεια, έτσι, είναι 0, τότε για να ισχύει αυτό το πράγμα θα πρέπει το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ που αναφέρεται στον χρόνο να γίνει άπειρο. Εάν λοιπόν έχουμε, αν από το κενό με βάση αυτά τα πράγματα εδώ που είπαμε, σχηματίζονται όπως βλέπουμε, σχηματίζονται και εξαφανίζονται σωματίδια, έτσι. Αν σχηματιστεί κάποιο σωματίδιο που έχει μάζα μηδενική, αυτό θα μείνει για πάντα. Δεν θα εξαφανιστεί. Το καταλάβετε αυτό το τελευταίο, ε? Λοιπόν, εάν το σύμπαν γεννήθηκε με αυτή τη διαδικασία, θα μπορούσε να διατηρηθεί μόνο αν είχε συνολική μάζα 0. Το 1973 αυτό είναι. Is the universe a vacuum fluctuation? Είναι το σύμπαν μια κβαντική διατάραξη? Αυτός πρώτος διατύπωσε αυτή τη θεωρία ότι μπορεί το σύμπαν να ξεκίνησε από μια, έτσι, από μια διατάραξη κβαντική, αλλά αν το σύμπαν είχε συνολική μάζα μηδενική, τότε θα διατηρούνταν επάπειρον. Εδώ είναι το τέλος αυτού του άρθρου. Και εδώ δείτε κάτι άλλο, «Creation of universes from nothing». Το 1982 είναι αυτό, έτσι, από τον Αλεξάνδρ Βιλένκιν, ρωσικής καταγωγής. Λοιπόν, και αυτός λέει τα ίδια πράγματα εκεί περίπου, ότι το σύμπαν ξεκινάει από μια κβαντική διατάραξη, να εδώ πέρα είναι το τέτοιο, και μετά ακολουθεί η inflation αυτή, και δεν θα σας ταλαιπωρήσω περισσότερο με αυτά, σας τα δείχνω μόνο, και αυτός λέει «Universe, creation of universes from nothing», δημιουργία συμπάντων από το μηδέν, έτσι, από το nothing, από το τίποτα. Εδώ πέρα τώρα, προσέξτε, τι θα πει το σύμπαν να έχει μάζα μηδενική, γίνεται να έχει μηδενική μάζα, είναι δυνατόν, ανοησίες δεν είναι αυτές, αυτό το τεράστιο σύμπαν να έχει μάζα μηδενική, κι όμως οι εξισώσεις του Αϊνστάιν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένα σύμπαν σφαιρικό, όπως το είπε ο Αϊνστάιν, λοιπόν, έχει μια τεράστια μάζα, αλλά η μάζα δημιουργεί βαρύτητα. Κάθε μάζα προκαλεί βαρυτική έλξη. Η βαρυτική ενέργεια έχει πρόσημο αρνητικό, είναι αρνητική.
αρνητική και αντιστοιχεί σε μάζα αρνητική. Λοιπόν, η θετική μάζα του σύμπαντος που οφείλεται στην ύλη και σε διάφορες άλλες μορφές ενεργείας είναι ακριβώς ίση με την αρνητική ενέργεια που προκύπτει από την ίδια αυτή τη μάζα. Το άθροισμα των δύο μας δίνει μηδέν. Λοιπόν, αυτό το είχε βρει πρώτος ένας σοβιετικός επιστήμον, ο Λεβ Λαντάου, λίγο πριν από το 1959. Προσέξτε όμως, στο βιβλίο του που έγραψε και τα έχει αυτά, βλέπετε όλες αυτές τις εξισώσεις και λέει εδώ πέρα μόνο δύο σειρές έχει. Από την έκφραση 114 την έχω γράψει από κάτω για ένα for momentum, δεν το θα το εξηγήσω τι είναι και λοιπά, ακολουθεί η εξαφάνιση του συνολικού for momentum overall space σε όλο το σύμπαν. Δηλαδή αυτό το πράγμα σημαίνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η συνολική μάζα του σύμπαντος είναι μηδέν. Γιατί δεν γράφει τις εξισώσεις, δεν τις έγραψε όμως, πώς το έβγαλε αυτό? Και όταν το είχα πρωτοδεί είχα απογοητευτεί, τώρα λέω δεν μας λέει τίποτα, πώς έφτασες αυτό. Έτσι, λοιπόν, προσέξτε, δεν έγραψε τίποτα γιατί την εποχή εκείνη γινόταν ένας διωγμός των επιστημόνων στη Σοβιετική Ένωση και αν έλεγε αυτό, αν έβγαινε και έλεγε ότι η μάζα του σύμπαντος είναι μηδενική σε ένα καθεστώς υλιστικό, θα λέγανε αυτό είναι προδοσία του υλισμού και τέτοια και θα τον φωνεύαν όπως είχαν καταδικάσει σε θάνατο και έναν βιολόγο, τον Νικολάη Βαβίλοφ. Γινόταν διωγμός κανονικά των επιστημών και έτσι αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη που έκανε δεν έγραψε περισσότερα, δεν έκανε τις εξισώσεις, πώς την βρήκε, πώς έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, καταλαβαίνετε, και έγραψε μόνο δύο σειρούλες που μπορούσαν να τις καταλάβουν μόνο φυσικοί, αλλά όχι οι ηθήνοντες εκεί πέρα. Δηλαδή ούτε οι κυβερνήτες, ούτε οι τέτοιοι της Σοβιετικής Ενώσεως μπορούσαν να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ προσπάθησα το 2012, αφού προηγουμένως ήμουν απογοητευμένος, είπα για να δω μήπως μπορέσω να βρω αυτό το τέτοιο και τελικά βρέθηκαν αυτά και καταλήγουμε στο μηδέν. Να το εδώ. Εντάξει, η συνολική μάζα του σύμπαντος. Εντάξει. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο έφτασε αυτός ο Λαντάου, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Εντάξει, δηλαδή βλέπετε με τις εξισώσεις αυτές, είναι τανιστές, εδώ είναι αυτό αντιστοιχεί στην ύλη, αυτό αντιστοιχεί στην βαρύτητα, το άθροισμά τους βλέπετε μας δίνει μηδέν. Εντάξει, η συνολική μάζα του σύμπαντος λοιπόν μηδενική. Και έτσι ξεπερνιέται και το εκείνο το πρόβλημα. Πώς από το μηδέν μπορούσε να βγει η τεράστια μάζα του σύμπαντος? Μα από το μηδέν βγήκε πάλι μηδέν, γιατί η συνολική μάζα του σύμπαντος παραμένει μηδέν. Πριν δημιουργηθεί το σύμπαν ήταν μηδέν, δεν υπήρχε. Έτσι, μετά που δημιουργήθηκε πάλι μηδέν είναι το συνολικό. Και έτσι δεν παραβιάζεται η αρχή της αυθαρσίας, της ενέργειας. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα παρουσιάζονται απολύτως σύμφωνα με τις φυσικές επιστήμες και είναι και απολύτως σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που πριν από 100 χρόνια το λέγανε αδύνατο, τώρα κατέληξαν ήδη και βλέπετε και ο μεγάλος αυτός που σας είπα, πώς τον λένε, ο άθεος, έγραψε ολόκληρο βιβλίο, A Universe from Nothing. Ωραία. Ναι, για να δούμε. Α, τώρα όμως, προσέξτε κάτι. Αυτά όλα λένε ότι γίνονται στην τύχη. Στην τύχη, Οι τυχαίες είναι αυτές οι τέτοιες που γίνονται, οι κβαντικές διαταράξεις. Επομένως, δεν έχουν πρόβλημα. Αυτός εδώ δεν έχει πρόβλημα. Σου λέει στην τύχη έγινε. Να ένας άθεος άλλος όμως εδώ, ένας άλλος άθεος, ο Σον Κάρολ. Έτσι αυτός κυρίως και με έναν βοηθό του εκεί, τέλος πάντων, εκείνος άγνωστος μου είναι, αυτός μου είναι πολύ γνωστός ο Σον Κάρολ. Όχι ότι γνωριζόμαστε, απλώς από τα άρθρα του. Ο Σον Κάρολ λοιπόν, αυτό το Σον ξέρετε τι είναι, έτσι. Σε αν γράφεται, αλλά Σον προφέρεται και δεν ήξερα κι εγώ πώς προφέρεται έτσι όταν το διάβαζα, αλλά κάποτε είδα τον Σον Κόνερι, τον πράκτορα 00000007, τώρα με τα μηδενικά θα σας πω κάτι τώρα. Λοιπόν, και από εκεί έμαθα πώς προφέρεται, έτσι. Και έτσι βγήκα από την άγνοιά μου. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να έρθει δηλαδή ο James Bond για να μου πει πώς προφέρεται ο Σον Κάρολ. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα τον ξέρουμε. Τι έκανε αυτός? Αυτός είπε, για να δούμε ποια πιθανότητα υπάρχει να ξαναγίνει στην τύχη ένα τέτοιο σύμπαν. Έτσι σήμερα λοιπόν να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, από το μηδέν δηλαδή, να ξεπηδήσει ένα σύμπαν με μάζα μηδενική, να υποστεί όλη αυτή την inflation και λοιπά και να εξακολουθείς μετά να διαστέλλεται. Ποια είναι η πιθανότητα? Ξέρετε τι βρήκε? Ένα καταπληκτικό πράγμα. Να αυτό εδώ πέρα.
10 στην δύναμη του 10 στην 56, τι είναι αυτό? Ένα κλάσμα είναι τόσο μεγάλη πιθανότητα που για να την γράψουμε πρέπει να έχουμε ένα κλάσμα από πάνω τη μονάδα και από κάτω παρονομαστεί το 10 στην 10 στην 56. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν είναι 10 στην 56 απλώς, που σημαίνει μονάδα με 56 μηδενικά. Είναι το 10 στην 10 στην δύναμη 10 στην 56. Δηλαδή, σκέφτηκα να το υπολογίσω πόσο θα χρειαζόταν για να γραφτεί ένας τέτοιος αριθμός με μηδενικά που είπαμε, τα μηδενικά από τον James Bond. Λοιπόν, για να γραφτούν αυτά τα μηδενικά στον παρονομαστή, θα χρειαστούμε με τα συνήθη τυπογραφικά στοιχεία. Θα χρειαστούμε μια γραμμή ευθεία η οποία θα έχει μήκος πόσο? 1.800.000 φορές μεγαλύτερο από την ακτίνα του ορατού σύμπαντος. Για να γραφτούν τα μηδενικά. Δηλαδή τόσο μικρή είναι η πιθανότητα να γίνει στην τύχη το σύμπαν από το μηδέν. Μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους νόμους της σχετικότητας και της κβαντομηχανικής, δηλαδή αυτά είναι τα θεμέλια της σύγχρονης φυσικής, έτσι, αυτές οι δύο περιοχές της επιστήμης. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά μπορεί να προκύψει από το μηδέν το σύμπαν, έτσι, και φυσικά έτσι προέκυψε από το μηδέν, αλλά η πιθανότητα να γίνει αυτό το πράγμα έτσι στην τύχη είναι τόσο μικρούλα. Τι μικρούλα, τόσο μεγάλος ο παρονομαστής δηλαδή, 1.800.000 φορές η ακτίνα του ορατού σύμπαντος. Το ορατό σύμπαν είναι 13.8 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Έτη φωτός. Και ένα έτος φωτός είναι 9.5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πολλαπλασιάστε το όλα αυτά και βρείτε να τρελαθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, επομένως, οι άθεοι λένε ότι αυτή η τόσο μικρή πιθανότητα έγινε. Και ξέρετε τι λέει αυτός? Γιατί υπάρχει το σύμπαν τότε? Γιατί το να υπάρχει, το something is better than nothing. Το κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα. Αυτό είναι φιλοσοφική διακήρυξη, δεν είναι επιστήμη. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, είδαμε εδώ την πλήρη δικαίωση του χριστιανισμού. Και εδώ έχω και κάτι έτσι πίνακες, πως κάπως σχετικά με τους υπολογισμούς αυτούς της πιθανότητας. Δεν θα μιλήσουμε περισσότερα γι' αυτά. A universe from nothing είναι αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε, έχουμε τίποτα άλλο? Α, και εδώ, γιατί σας κούρασα με τις εξισώσεις και τα τέτοια, δείτε και μερικά ωραία πράγματα από το σύμπαν. Δείτε, εδώ είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας είναι κοντά σε εμάς, 2,5 εκατομμύρια χρόνια, 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός απόσταση, πολύ κοντά, έτσι. Ναι, και είναι τεράστιος γαλαξίας, έχει μάζα 710 δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του ηλίου, έτσι, και ουσιαστικά πρέπει να έχει περίπου 1 τρισεκατομμύριο άστρα. Είναι κάπως μεγαλύτερος από τον δικό μας γαλαξία. Επάνω είναι ένας μικρότερος γαλαξίας με 100 δισεκατομμύρια άστρα, έτσι, και εκεί πέρα είναι μια έκρηξη σούπερνόβα, έτσι, στο νεφέλωμα του το νεφέλωμα του καρκίνου λέγεται, σε απόσταση 6.500 ετών, μέσα στον γαλαξία μας είναι. Αυτό μάλιστα έγινε, το είδαν στη Γη αυτή την έκρηξη, την είδανε τη χρονιά που έγινε το σχίσμα των εκκλησιών, το 1054, γι' αυτό δεν ξεχνάω αυτήν, μου έχει μείνει η χρονολογία. Έτσι, εντάξει, ωραία. Για να δούμε και κάτι άλλο, τελευταίο. Α, δείτε εκεί, να σας είχα πει, το 1965 ανακαλύφθηκε μια ακτινοβολία. Τώρα με τους δορυφόρους που έχουν στείλει έγινε ακριβής χαρτογράφηση. Δείτε πώς είναι αυτή η ακτινοβολία, πώς κατανέμεται. Σύμφωνα με αυτά που λέει η θεωρία της inflation που σας ανέφερα, έτσι, και όλα τα άλλα, αυτές οι διαφορές που υπάρχουν στην πυκνότητα ή στη θερμοκρασία αυτής της ακτινοβολίας αντιστοιχούν στην κατανομή των γαλαξιών μέσα στο σύμπαν. Δείτε κάτω μια εικόνα του σύμπαντος, οι γαλαξίες πώς κατανέμονται μέσα στο σύμπαν. Αυτή η κατανομή των γαλαξιών προέκυψε από τις διαφορές πυκνότητες που υπήρχαν στην αρχική εκείνη ακτινοβολία, έτσι. Στην αρχική έκρηξη, δηλαδή έχουμε μια εικόνα από την, ας πούμε, από την έκρηξη, από την πρώτη. Αυτή βέβαια είναι μετά από 370.000 χρόνια από την έκρηξη την αρχική, έτσι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το αποτέλεσμα με τους γαλαξίες. Εντάξει, και νομίζω με αυτά βέβαια κλείσαμε το πρώτο κομμάτι που είναι... Α, και εδώ έτσι μια ιστορία, το Big Bang βλέπετε στην αρχή, μετά είναι inflation, το βλέπετε, inflation, που είναι η ταχύτατη διαστολή, και μετά ακολουθεί η ομαλή διαστολή που συνεχίζεται και σήμερα. Εντάξει, λοιπόν, μάλιστα, τώρα θα πάμε στο επόμενο, ναι, που είναι για την εξέλιξη.
Λοιπόν, έχουμε φόβο από τις επιστήμες. Φοβάται κανείς τις επιστήμες. Αντιθέτως, βλέπετε, στην αρχή ήταν αντίθετες προς την δημιουργία του σύμπαντος εκ του μηδενός και τέτοια. Μετά όμως φτάσανε, ακόμη και οι άθεοι σήμερα. Ναι, πάμε πιο κάτω για να δούμε. Α, ωραία. Θα δούμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, φτάσανε να μιλάνε όλοι τους και οι άθεοι για σύμπαν εκ του μηδενός, για δημιουργία εκ του μηδενός. Τι άλλο θέλουμε? Και βλέπετε τώρα να βγαίνουν δικοί μας και να λένε ότι το Big Bang είναι βλακεία, παραμύθια των αθέων. Τι να πούμε? Και σκεφτείτε, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε η χριστιανική τέτοια για την δημιουργία του σύμπαντος, εντάξει, αλλά και οι πρώτοι που βρήκαν αυτές τις εξισώσεις ήταν και οι δύο χριστιανικοί. Ένας μάλιστα δικός μας, ορθόδοξος, ωραία. Και λεγόταν και το επώνυμό του και Ειρηναίος, Φρίντμαν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ωραία με αυτά, εντάξει. Ωραία. Τώρα για πάμε και στο άλλο το καυτό θέμα της εξελίξεως. Εδώ τι γίνεται? Εδώ βέβαια θα αρχίσουν οι θρήσκοι να λένε, εδώ πια μη μιλάς, βούλωστο θα μου πούνε, γιατί εδώ δεν υπάρχει συμβιβασμός, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται με τίποτα. Γίνεται. Όλοι οι άθεοι πιστεύουν στην εξέλιξη. Αυτός ο Ρίτσαρντ Ντόκινγκς, επί παραδείγματι, στο Στάνφορντ της Αμερικής, εκεί έβαλε ερωτηματολόγιο στους φοιτητές. Τι ερωτηματολόγιο? Θεός ή εξέλιξη? Αυτός το έκανε το τέτοιο, την έρευνα, και απαντούσανε. Τώρα αν είπε κανένας Θεός, εκείνον δεν τον παρουσίασε, τον έκοψε. Έβαζε μόνο όσους λέγανε εξέλιξη. Αλλά και μόνο που μπαίνει αυτό το ερώτημα, είναι παραπλανητικό. Τι θα πει δηλαδή, ένα από τα δυο διαλέγουμε, ή Θεός ή εξέλιξη? Λοιπόν, αυτό είναι μια ανοησία και ένα ψεύδος. Δηλαδή σημαίνει ή Θεός ή εξέλιξη. Όχι λοιπόν, και Θεός και εξέλιξη. Γιατί απλούστατα η εξέλιξη είναι γεγονός, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να δημιουργήσει τα ζωντανά όντα. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Και θα σας πω δηλαδή τι είπανε. Αυτός εδώ, ο Asa Gray. Τι είναι αυτός ο Asa Gray? Τον βλέπετε, μια φωτογραφία του 1886. Αυτός λοιπόν ήταν σύγχρονος του Δαρβίνου. Προσέξτε, να το πω εξ αρχής. Άλλο πράγμα είναι η θεωρία του Δαρβίνου και άλλο η εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι μια πραγματικότητα που την διαπιστώνουμε με τα απολιθώματα, με τους σκελετούς δηλαδή των ζώων των περασμένων εποχών. Το διαπιστώνουμε από την έρευνα του DNA. Το διαπιστώνουμε με χίλια δυο πράγματα. Είναι ένα γεγονός, όποιος αρνείται την εξέλιξη απλώς δεν ξέρει τι του γίνεται. Και όλοι αυτοί οι θρήσκοι που λένε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη είναι ψέματα, δεν νομίζω, ή απλώς δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Η θεωρία του Δαρβίνου τώρα είναι κάτι άλλο. Είναι μια προσπάθεια που έκανε ο Δαρβίνος πριν από 150 χρόνια και κάτι, έτσι, να εξηγήσει την εξέλιξη, γιατί την εξέλιξη την ξέραν ήδη. Δεν την παρουσίασε πρώτος ο Δαρβίνος. Άλλο ψέμα είναι αυτό. Εξάλλου πριν από 50 χρόνια πριν από τον Δαρβίνο είχε παρουσιάσει μια δική του θεωρία για την εξέλιξη, για την οποία μιλούσαν όλοι, καταλαβαίνετε, οι επιστήμονες, ο Λαμάρκ, ο Γάλλος Λαμάρκ. Και αυτό και είναι θυμωμένοι οι Γάλλοι, γιατί λένε ότι οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι λένε ότι ο Δαρβίνος πρώτος παρουσίασε την έννοια και λένε εκείνοι, σταθείτε ρε, ο δικός μας ο Λαμάρκ τι είναι, έτσι, καταλάβατε. Λοιπόν, ο Δαρβίνος προσπάθησε, ναι, είναι η καλύτερη θεωρία για την εξήγηση σε σχέση με του Λαμάρκ, είναι πολύ καλύτερη, αλλά είναι ανεπαρκής. Δηλαδή εξηγεί πολλά πράγματα, αλλά δεν εξηγεί πολλά άλλα και ειδικά δεν εξηγεί τα σημαντικότερα, που είναι πώς γίνεται αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή το μόνο πράγμα που λέει τελικά ο Δαρβίνος είναι ότι γίνονται τυχαίες αλλαγές. Από αυτές, αν είναι προς όφελος του οργανισμού, θα επιζήσει ο οργανισμός. Αν είναι προς βλάβη, θα πεθάνει μόνος του, ακόμη και κατά την κοίηση, ή θα τον φάγουν οι άλλοι οργανισμοί που είναι πιο κατάλληλοι. Αυτό που ξέρουμε ως νόμο της ζούγκλας, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τέτοια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβιώνουν μόνο οι πιο κατάλληλοι οργανισμοί και γι' αυτό δεν βλέπουμε ατελείς οργανισμούς. Έτσι, αυτό εξηγείται με τη θεωρία του Δαρβίνου, γιατί δεν υπάρχουν ατέλειες στη φύση. Οι ατέλειες, λέει, εξαφανίζονται από τον αγώνα προς επιβίωση. Ωραία, αυτό σωστό είναι.
Ναι, είναι σωστό. Και αυτό εξηγεί πολλά πράγματα. Αλλά πώς προκύπτουν αυτές οι αλλαγές, οι τυχαίες αλλαγές. Πάρτε ένα σύννεφο, έχει πάρα πολλές αλλαγές. Όσες αλλαγές και να γίνουν, μένει σύννεφο, έτσι. Ενώ εδώ πέρα έχουμε πρόοδο από λιγότερο πολύπλοκους, από πιο απλούς οργανισμούς σε πιο πολύπλοκους, διαρκώς πιο πολύπλοκους και τέτοια. Αυτός ο μηχανισμός δεν εξηγείται με τον Δαρβινισμό. Η θεωρία του Δαρβίνου δηλαδή εξηγεί ορισμένα πράγματα που δεν είναι και τόσο σπουδαία, αλλά το ίδιο το φαινόμενο δεν το εξηγεί. Έτσι να το κατανοήσουμε αυτό. Λοιπόν, έρχεται τώρα την ίδια εποχή, ζούσε στην Αμερική, ο Asa Gray ήταν στο Harvard. Όλοι το ξέρετε το Harvard, βέβαια, για άλλον λόγο. Λοιπόν, ήταν ο μεγαλύτερος βοταναλόγος της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αυτός είχε μια αλληλογραφία με τον Δαρβίνο και, προσέξτε, στην αλληλογραφία αυτή ανταλλάσσανε γνώμες για τα διάφορα, για την επιστημονική έρευνα. Ο Δαρβίνος ήταν περισσότερο ζωολόγος και παλαιοντολόγος. Ο Asa Gray ήταν βοτανολόγος, δηλαδή με τα φυτά ασχολούνταν. Λοιπόν, έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες στον Δαρβίνο για την κατανομή των φυτών και διάφορες πληροφορίες που και αυτές εξηγούνταν με την εξέλιξη, έτσι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν χριστιανός. Τώρα θα σας πω και κάτι. Δήλωνε ο ίδιος ότι ήταν ορθόδοξος χριστιανός. Αλλά εδώ υπάρχει, μη γίνονται παρεξηγήσεις. Προτεστάντης ήτανε, αλλά μέσα στους προτεστάντες λεγόντουσαν ορθόδοξοι, έτσι αυτό αποκαλούνταν, εκείνοι που δεχόντουσαν το σύμβολο της πίστεως. Οι άλλοι δεν δεχόντουσαν το σύμβολο της πίστεως, δεν δεχόντουσαν την Αγία Τριάδα και δεν ήταν. Ορθόδοξοι λεγόντουσαν μόνο όσοι δεχόντουσαν δηλαδή την Αγία Τριάδα. Αυτός ανήκε σε αυτούς δηλαδή. Έτσι, που δεχόντουσαν την Αγία Τριάδα και το σύμβολο της πίστεως. Λοιπόν, και γι' αυτό έλεγε, ως επιστήμον είμαι δαρβινιστής, το έλεγε, με την έννοια ότι δεχόταν την εξέλιξη. Ως φιλόσοφος είμαι θεϊστής, δέχομαι Θεό, και ως χριστιανός είμαι ορθόδοξος. Είπαμε μη καμαρώσετε για το ορθόδοξος, δεν σημαίνει εμάς, σημαίνει απλώς τους προτεστάντες που δεχόντουσαν το σύμβολο της πίστεως. Αυτό που έχουμε και εμείς. Εντάξει, λοιπόν, δείτε πάνω Charles Darwin and Asa Gray discuss teleology and design. Ο Κάρολος Δαρβίνος και ο Asa Gray συζητούν τελεολογία, που θα πει σκοπιμότητα, και design, σχέδιο. Σχέδιο από ποιον, από τον Θεό, έτσι. Λοιπόν, και μέσα τώρα σε αυτό το άρθρο εδώ που βλέπετε, έτσι, αναπτύσσεται το τι συζητούσαν. Ο Asa Gray συνέχεια προσπαθούσε έτσι να πείσει τον Δαρβίνο ότι υπάρχει Θεός. Ο Δαρβίνος έφερε τις αντιρρήσεις του κλπ. Μια φιλική συζήτηση, ένας φιλικός διάλογος μεταξύ δύο κορυφαίων επιστημόνων της εποχής εκείνης, εκ των οποίων αυτός ο Asa Gray που δεχόταν την εξέλιξη και διέδωσε την θεωρία στην Αμερική, καταλαβαίνετε, αυτός όμως ήταν ο ίδιος χριστιανός. Και έλεγε ότι αυτά μέσα είναι στο σχέδιο του Θεού, στο δημιουργικό σχέδιο του Θεού, αυτή η εξέλιξη. Βλέπετε αυτό που τόσο πολύ τρομάζει κάποιους, όχι κάποιους, τους περισσότερους θρήσκους. Βλέπετε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε δηλαδή η θεωρία του Δαρβίνου, υπήρχαν άλλοι που δεχόντουσαν μεν το περιεχόμενο της εξελίξεως, έτσι, αλλά δεν πάβαν να είναι χριστιανοί και να βλέπουν εκεί μέσα το έργο του Θεού. Το δημιουργικό έργο του Θεού. Εντάξει αυτό. Για να πάμε να δούμε κάποιον άλλον. Α, δείτε και αυτόν. Σεν Τζόρτζ Ζάξον Μάιβαρντ. Αυτός δεν ήταν στο Χάρβαρντ, ήταν στην Αγγλία. Και ήταν συνεργάτης του Δαρβίνου και του Χάξλεϊ. Έτσι. Και τελικά, στα πρώτα στάδια δηλαδή, που ήταν καθαρά το επιστημονικό μέρος, ήταν μαζί. Μετά όμως διαφώνησε, γιατί αυτός ήταν καθολικός χριστιανός. Έτσι. Ήταν στην Αγγλία, αλλά και μάλιστα ήταν Αγγλικανός, μετά ήταν ένα λεγόμενο κίνημα της Οξφόρδης, ανήκε σε εκείνο το κίνημα και αυτός, που προσχωρήσαν στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Λοιπόν, αυτός, σκεφτείτε ότι το 1873, αν θυμάμαι καλά, ναι, έγραψε ένα βιβλίο
And the origin of species, καταγωγή των ειδών, είχε γράψει ο Δαρβίνος. Αυτός έγραψε genesis of species, of species, η γένεση των ειδών. Ήδη χρησιμοποίησε τον όρο της Παλαιάς Διαθήκης, γένεσης. Λοιπόν, και εκεί μέσα δέχεται πλήρως την εξέλιξη, πλήρως την δέχεται την εξέλιξη, αλλά λέει ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί με μόνη την τύχη. Έτσι. Και μάλιστα αναφέρει και εκείνα τα χωρία που σας έδειξα από τον Άγιο Αυγουστίνο, τον Γρηγόριο Νήσις δεν τον ήξερε, ήξερε μόνο τον Αυγουστίνο, τα αναφέρει από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το έργο αυτό, να σκεφτείτε, εγκρίθηκε ακόμη και από τον Πάπα της Ρώμης, δηλαδή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δέχτηκε αυτό, ότι υπάρχει εξέλιξη, αλλά η οποία είναι, γίνεται ουσιαστικά με την δημιουργική δύναμη του Θεού. Εντάξει, τώρα πάμε πιο πέρα. Αυτός εδώ, Sir Ronald Fisher, αυτός ήταν και αυτός Αγγλικανός στην Αγγλία και αυτός, και ήταν μαθηματικός και βιολόγος μαζί. Λοιπόν, δείτε εδώ, αυτό έχει σημασία, γιατί τον έβαλα αυτόν. Αυτός μελέτησε την γενετική πάρα πολύ, έτσι, και τη γενετική των πληθυσμών, με μαθηματικά αυτός. Λοιπόν, δείτε εδώ τι γράφει. Ο Richard Dawkins, named him the greatest biologist since Darwin. Τον ονόμασε αυτός ο άθεος, τον ονόμασε το μεγαλύτερο βιολόγο μετά τον Δαρβίνο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν χριστιανός. Δηλαδή στην Αγγλικανική Εκκλησία, αλλά ήταν χριστιανός. Και γι' αυτό το τόνισα αυτό, ο Ντόκινς είναι άθεος, έτσι. Ο μαχητικός άθεος που είπαμε. Αυτόν τον θεωρεί τον μεγαλύτερο βιολόγο μετά τον Δαρβίνο. Ωραία. Ο μεγαλύτερος βιολόγος λοιπόν, σύμφωνα με τον Ντόκινς τον άθεο, ήταν ένας χριστιανός της Αγγλίας. Ωραία. Αυτός είναι από την Γαλλία. Ο Πιέρ Τεγιάν ντε Σαρντέν. Έτσι. Ωραία. Πολύ γνωστός στους θεολόγους βέβαια, γιατί αυτό συνετέλεσε να γίνει αποδεκτή εξέλιξη, έτσι, μέσα στους θεολογικούς κύκλους, κατεξοχήν της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά επέδρασε και σε πολλούς άλλους. Αυτός λοιπόν ήταν ένας κορυφαίος παλαιοντολόγος. Εγώ, να σκεφτείτε, στην αρχή τον ήξερα, αυτόν τον ήξερα, χωρίς να φαντάζομαι ούτε ήξερα από τέτοια, από παλαιοντολογία που διάβαζα και τέτοια. Έβλεπα ο Τεγιάρ ντε Σαρντέν είπε αυτό, έκανε εκείνο, βρήκε αυτό, βρήκε εκείνο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι χριστιανός και μάλιστα και ιερέας. Δεν το φανταζόμουν, και όταν για πρώτη φορά το, για μένα ήταν κάτι έτσι. Καταλαβαίνετε, τον ήξερα ως επιστήμονα, έτσι. Και δεν είχε τύχει να δω κάτι σχετικό με αυτόν, έτσι. Λοιπόν, αυτός ήταν ιερέας. Καταλαβαίνετε, ένας μεγάλος παλαιοντολόγος που όλοι τον σεβόντουσαν οι παλαιοντολόγοι για τις ανακαλύψεις που έκανε. Και τώρα δείτε και κάτι άλλο, αυτό είναι το πολύ ωραίο. Ο Θεοδόσιος Ντομπζάνσκι, ένας ορθόδοξος χριστιανός. Έφυγε από τη Σοβιετική Ένωση, ήταν στην Αμερική, συμμετείχε στις έρευνες της δροσόφυλλα, έτσι, μελανόγκαστερ, της δροσοφύλης, όπου ανακαλύφθηκαν τα χρωμοσώματα, το DNA και κάτι τέτοια εκεί. Ένας μεγάλος που συνδύασε την γενετική με την εξέλιξη. Και ένα περίφημο βιβλίο του ήταν Genetics and the Origin of Species, η γενετική και η καταγωγή των ειδών. Λοιπόν, αυτός, το βιβλίο του αυτό, να σκεφτείτε, σε μια καταλογογράφηση έτσι των σπουδαιότερων βιβλίων που επηρεάσαν την πορεία της επιστήμης, το βάζουν στην βιολογία ότι είναι το σπουδαιότερο βιβλίο μετά το βιβλίο του Δαρβίνου. Το καταλαβαίνετε. Αυτός λοιπόν ήταν ορθόδοξος χριστιανός που πήγαινε κανονικά στην εκκλησία, που ανήκε στην εκκλησία τη Μετροπόλη αυτή, Ρώσος ήτανε, την Μετροπόλια της Αμερικής, αυτή που ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη βεβαίως. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, αυτός το 1974 νομίζω, λίγο πριν πεθάνει, ήρθε και στην Ελλάδα. Μαθητής του ήταν ο Κώστας Κρυμπάς, ο οποίος έγραψε την βιολογία που διδασκόταν μετά όταν έπεσε η δικτατορία. Αυτό το βιβλίο είχε, δεν ξέρω, τώρα βέβαια δεν είναι πια, την βιολογία που διδασκόταν στα Λύκεια ήταν του Κώστα Κρυμπά, ο οποίος ήταν άθεος. Άθεος, ο Έλληνας. Ο Έλληνας βιολόγος ήταν άθεος. Αλλά δεν το έκρυβε ότι ο μαθητής, ο δάσκαλός του, ο Θεοδόσιος Ντομπζάνσκι, ήταν πιστός χριστιανός.
Δεν το έκρυβε. Λοιπόν, κάποτε τον κάλεσε εδώ στην Ελλάδα για να δώσει διαλέξεις. Έδωσε διαλέξεις. Τέλος πάντων, συνάντησε κάτι πες αντιδράσεις από κάποιους φανατικούς και μάλιστα απόρρισε ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, και ζήτησε, προσέξτε, ζήτησε από τον άθεο τον μαθητή του, τον Κρυμπά, να επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Και πήγε στο Άγιον Όρος και μάλιστα στη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος κοινώνησε. Αυτός ο μεγάλος βιολόγος που τελειοποίησε την θεωρία του Δαρβίνου, την τελειοποίησε με νέα στοιχεία από τη γενετική. Αυτός λοιπόν ήταν ένας συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός, έτσι, ο οποίος έλεγε ότι η εξέλιξη είναι η μέθοδος του Θεού για την δημιουργία των ζωντανών όντων. Μέθοδο του Θεού την ονομάζει. Καταλάβατε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, και αυτός ένας αστείος τύπος, σαν καουμπόι. Αυτός λοιπόν είναι ένας, ο Ρόμπερτ Μπάκερ. Λοιπόν, αυτός ζει ακόμη. Αυτός κατεξοχήν συνετέλεσε στο να εκλαϊκεύσει τα όσα ξέραμε για τους δεινοσαύρους, δηλαδή γυρνούσε και από σχολεία και τέτοια. Αυτός ήταν από τους κυριότερους που είπαν ότι τα πτηνά κατάγονται από τους δεινοσαύρους, από μια ομάδα μικρών δεινοσαύρων, και αυτό το είχε πει πολύ πριν ανακαλυφθούν απολιθώματα στην Κίνα, στο Λιαονίνγκ της Κίνας, που επιβεβαίωσαν αυτήν τη θεωρία. Είναι δηλαδή ένας από τους συντελεστές της νεότερης πρόοδου της παλαιοντολογίας. Αυτός λοιπόν προτεστάντης, ο οποίος όχι απλώς προτεστάντης, αλλά τις Κυριακές κάνει και κηρύγματα. Είναι και ιεροκήρυκας. Λοιπόν, και αυτός ο Francis Collins είναι πολύ περισσότερο γνωστός. Είναι επικεφαλής, ήταν των 20 επιστημονικών ιδρυμάτων σε 7 χώρες που κατόρθωσαν τελικά να καταλογογραφήσουν, να καταγράψουν το ανθρώπινο DNA το 2003. Επικεφαλής όλων ήταν ο Francis Collins, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο «The Language of God», «Η γλώσσα του Θεού». Τι εννοεί με τη γλώσσα του Θεού? Εννοεί το DNA, ότι το DNA είναι γλώσσα του Θεού, δηλαδή μια γλώσσα, έτσι, όπου τα γράμματα είναι αυτά τα στοιχεία, τα σκαλοπάτια του DNA, και με αυτά το τρόπο καθορίζονται οι ιδιότητες όλων των ζωντανών οργανισμών. Λοιπόν, ο Francis Collins ονόμασε το βιβλίο του «The Language of God». Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και το παρουσίασε μάλιστα, έχει και μια κριτική στο περιοδικό Δράσης, που είναι του Σωτήρος. Έτσι, το παρουσίασε ένας Βασίλειος Πετρουλέας, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σωτήρα, την ξέρετε την αδελφότητα του Σωτήρος, έτσι. Λοιπόν, και με τα καλύτερα λόγια το παρουσίασε στο περιοδικό αυτό «Η Δράσης», έτσι. Αυτός λοιπόν δέχεται και αυτός την εξέλιξη, την δέχεται την εξέλιξη, καταλαβαίνετε. Όπως όλοι οι επιστήμονες οι σοβαροί, υπάρχουν κάτι αστείοι επιστήμονες που λένε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά αυτοί πια είναι κανονικά αστείοι, έτσι. Μέσα στους φονταμενταλιστές της Προτεστάντες. Και έχουμε και εδώ στην Ελλάδα τέτοιους. Λοιπόν, δηλαδή αυτοί οι εδώ οι φονταμενταλιστές καταδικάζουν τους ως αιρετικούς όλους τους άλλους, αλλά τις βλακίες αυτών των αιρετικών των προτεσταντών τις αντιγράφουν. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Οι φανατικοί άνθρωποι δεν έχουν λογική. Έτσι μπορούν να κινούνται από το ένα άκρο στο άλλο. Λοιπόν, «The Language of God». Και εδώ για δείτε και αυτό το πράγμα. Είναι το βιβλιαράκι αυτό. Στα χρόνια της δικτατορίας, παραδόξως, αυτό το βιβλιαράκι διδασκότανε, ένα θαυμάσιο βιβλιαράκι. Θαυμάσιο, δυστυχώς το έφαγε η πτώση της δικτατορίας, διότι το θεωρήσαν και αυτό ότι ήταν έργο της δικτατορίας. Εδώ λοιπόν είναι το έργο ενός χριστιανού επιστήμονα, του Οικονομίδη, Ιωάννου Οικονομίδου. Έτσι. Σεβασμιότατε, αυτή την είχατε, έτσι. Ναι, ωραία λοιπόν. Έτσι, αυτό το βιβλίο λοιπόν που αρχίζει με χωρία από την Αγία Γραφή, τελειώνει με χωρία από την Αγία Γραφή, έχει ένα κεφάλαιο στο τέλος. Για να δω, το έχω. Α, εδώ πέρα που τελειώνει, δείτε που τελειώνει. Λέγει το κεφάλαιο εκείνο ότι όλα αυτά δεν μπορούν να είναι αποτέλεσμα τύχης. Η εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει με απλή τύχη, με τυφλή τύχη, αλλά είναι έργο κατευθυνόμενο από τον Θεό. Έτσι. Και λέει διάφορα πράγματα και λέει τα Σωσάνο περί εξελίξεως του ανθρώπου, τότε καθαρεύουσα βέβαια μιλούσανε.
τώρα μιλάνε, έχουν αλλάξει, έχουμε πολλή γλωσσία τώρα. Ναι, τώρα μιλάνε άλλα πράγματα και μάλιστα χρησιμοποιούν και γαλλικά, όπως ξέρετε, σήμερα είναι ο Έλληνες όταν βρίζουν. Είναι γαλλομαθής είναι. Τώρα δεν μιλάνε, κωδικώδικες. Α, εσύ που ξεπρόβαλες. Μάλιστα. Όπως και εσύ. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τις θεωρίες αυτές δεν θεωρεί αντιτιθέμενες προς την πίστη και ο διαπρεπής καθηγητής του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Τρεμπέλας. Αυτός λοιπόν συνδεόταν με την αδελφότητα του Σωτήρος και ήταν προσωπικός φίλος του Παναγιώτη Τρεμπέλα, του μεγάλου δογματικού θεολόγου και λειτουργιολόγου και πολλά βιβλία έγραψε, που ήταν μέχρι τέλους τον Σωτήρα, έτσι. Και παραπέμπει στη δογματική του Τρεμπέλα, τόμος πρώτος, και όπου γίνεται και μια αναφορά σε μια εγκύκλιο του Πάπα Πίου του 12ου, Humani Generis, του 1950, που και εκεί αναγνωρίζει την εξέλιξη και λέει ότι το, τέλος πάντων, η εξέλιξη, όπως και η καταγωγή του ανθρωπίνου σώματος, απαφίεται ελεύθερη στην έρευνα των θεολόγων και των επιστημόνων, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το βιβλίο λοιπόν μιλούσε, ήταν ένα υπέροχο βιβλίο, βέβαια κάναν κριτική οι φανατικοί, και αυτό τους σκανδάλισε, τους έκανε, δέχτηκε επιθέσεις ο άνθρωπος, καταλαβαίνετε, επειδή είπε την αλήθεια. Σας λέω, δεν ήταν κανένας άθεος, ήταν στην πιο συντηρητική από τις αδελφότητες που υπήρχαν, έτσι. Λοιπόν, ωραία και αυτά τα πράγματα. Ναι, για να δούμε και κάτι άλλο τώρα εδώ. Α, το 1970 περίπου κυκλοφόρησαν στη Γαλλία δύο βιβλία. Το ένα το έγραψε ένας άθεος, ο Ζακ Μονό, βραβείο Νόμπελ Βιολογίας. Το άλλο κάτω το έγραψε ο Pierre Paul Grasset, του Accepté Dieu, εσύ ο μικρός Θεός. Μεταφράστηκαν και στα ελληνικά και κυκλοφορήσαν την ίδια χρονιά εδώ στην Ελλάδα, το 1971. Ναι, και τα δύο το 1971 κυκλοφορήσανε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, το πρώτο, το επάνω, ο άθεος αυτός λέει ότι όλα εξηγούνται με τον δαρβινισμό. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, υπάρχουν και δύο σύνορα της γνώσης, δύο όρια της γνώσης. Παρόλο ότι δέχεται ότι όλα, που δεν είναι αλήθεια και αυτό βέβαια, έτσι, δέχεται ότι όλα εξηγούνται με τη θεωρία του Δαρβίνου, αλλά λέει παρόλα αυτά υπάρχουν και δύο που δεν εξηγούνται. Το ένα είναι η αρχή της ζωής. Δεν μπορεί να την εξηγείς. Το άλλο είναι το φαινόμενο του ανθρώπου. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Αυτό λέει δεν εξηγείται με τη βιολογία. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ούτε η ζωή, η αρχή της ζωής εξηγείται με τη βιολογία, ούτε ο εγκέφαλος του ανθρώπου, η σκέψη του ανθρώπου. Βλέπετε ότι σταματάει σε αυτά τα δύο πράγματα. Ο Pierre Paul Grasset τώρα, εκείνος μιλάει καθαρά για Θεό. Ήταν καθολικός χριστιανός, ο Pierre Paul Grasset. Λοιπόν, καθαρά μιλάει για το Θεό. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι εξέλιξη, είναι τρόπος δημιουργίας, έτσι. Και, αλλά κάτι άλλο που έχει, μιλάει για τρία σύμπαντα, τον μικρό κόσμο, τον βιό κόσμο και τον ανθρωπόκοσμο. Από τα οποία υπάρχει η αντιστοιχία με τα άλλα, τα σύνορα της γνώσης. Δηλαδή, αν προσθέσουμε και την αρχή του σύμπαντος, που και εκείνη δεν εξηγείται έτσι στην τύχη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε τα τρία σύμπαντα. Έτσι τα λέει, τρία σύμπαντα παρουσιάζουν μπρος στον άνθρωπο. Ο μακρόκοσμος που είναι το σύμπαν, το ολόκληρο το σύμπαν, έτσι το ανόργανο. Ο βιόκοσμος που είναι το σύμπαν της ζωής και ο ανθρωπόκοσμος που είναι το σύμπαν του ανθρώπου, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά με την Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή, όσοι ξέρουν εβραϊκά, ξέρετε εβραϊκά. Α, λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχω γραμμένα δύο ρήματα. Εκεί μέσα στο έγχρωμο το τέτοιο. Το παρά και το ασά. Τι είναι αυτά τα ρήματα? Στο κείμενο, στο πρώτο κεφάλαιο της, τα ξέρεις, Ωραία, μπράβο. Είδατε μνήμη καταπληκτική. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το παρά χρησιμοποιείται μόνο τρεις φορές και τις έχω γράψει εκεί. Έχω γράψει τα κείμενα τα σχετικά, στα εβραϊκά, για να τα καταλάβετε πιο εύκολα, έτσι. Γιατί αν τα έλεγα στα ελληνικά δεν θα τα καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρώτο είναι στην αρχή του σύμπαντος. Το πρώτο παρά. Μπερεσίθ παρά ελοχή μεθ χασαμάγιμ βεθ χάρετς, έτσι. Εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και τη γη. Το δεύτερο είναι για τα ζώα της θαλάσσης, όπου πρώτο εμφανίστηκε η ζωή. Η πρώτη εμφάνιση της ζωής είναι στη θάλασσα, ξέρουμε τα δεδομένα της επιστήμης, από τα απολιθώματα. Λοιπόν, δεύτερη φορά αναφέρεται εκεί. Τρίτη φορά αναφέρεται στον άνθρωπο, τον παρά. Βλέπετε, αντιστοιχούν αυτά τα τρία παρά στα σύνορα της γνώσης της επιστημονικής.
Έτσι, αρχή του σύμπαντος, αρχή της ζωής, αρχή του ανθρώπου. Λοιπόν, προσέξτε, το άλλο το ρήμα, το ασά, χρησιμοποιείται για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Το ασά σημαίνει διαπλάθω, μεταποιώ, κατασκευάζω κάτι από το προϋπάρχον υλικό. Έτσι, ας πούμε, αν πούμε ένας κατασκευάζει ένα σπίτι, θα χρησιμοποιηθεί το ρήμα ασά, που σημαίνει παίρνω υπάρχοντα υλικά, τα διαπλάθω, τα μορφοποιώ και κάνω κάτι καινούριο. Αλλά δεν είναι κάτι τελείως καινούριο, ε? Έτσι. Λοιπόν, το ασά χρησιμοποιείται για όλα. Για τα ζώα της ξηράς, ας πούμε, χρησιμοποιείται το ασά. Οι επιστημονικές έρευνες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα ζώα της ξηράς, θα το δούμε αυτό, προέκυψαν από τα ζώα της θαλάσσης. Ε? Δηλαδή, για τα πρώτα ζώα υπάρχει το μπαρά, που είναι το κάτι τελείως καινούριο, η αρχή της ζωής. Για τα άλλα της ξηράς υπάρχει το ασά, που σημαίνει διαπλάσω και κάτω. Και ταιριάζει απόλυτα με την εξέλιξη και τη μετάβαση από τα θαλάσσια στα ζώα της ξηράς. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, έτσι, και στον άνθρωπο και εκεί υπάρχει, και εκεί που είναι το άλλο σύνορο της γνώσης, όπου σταματάει η δυνατότητα της βιολογίας να τα ερμηνεύσει αυτά τα πράγματα, βλέπουμε πάλι υπάρχει το μπαρά. Αλλά στον άνθρωπο υπάρχει συγχρόνως και το ασά. Και το μπαρά και το ασά. Αυτό ανταποκρίνεται, αντιστοιχεί στην διπλή φύση του ανθρώπου. Ως ύλη ο άνθρωπος είναι όπως και τα ζώα, έχει το ίδιο DNA και τα τέτοια. Εδώ λοιπόν είναι το ασά για το σώμα, έτσι. Αλλά ως πνεύμα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα ζώα και εδώ έχουμε κάτι καινούριο τελείως, έτσι. Και εδώ έχουμε το ασά. Εντάξει. Το μπαρά έχουμε. Εντάξει. Θα τα δούμε και λίγο λεπτομερέστερα, μήπως πρέπει να συνδομεύουμε. Γιατί, ναι. Θα προτιμούσα να μην συζητήσουμε και να πούμε αυτά, γιατί οι συζητήσεις θα είναι ατέρμονες συζητήσεις και θα προεκύψουν από την ατελή γνώση αυτών των πραγμάτων. Είναι προτιμότερο να ολοκληρωθούν παρά να συζητήσουμε, γιατί θα γίνει μάλλον από την πείρα τα λέω αυτά. Οι συζητήσεις τελικά, ο καθένας λέει κάτι δικό του, τι δεν κατάλαβε, τι κατάλαβε και τι, συνήθως δεν καταλαβαίνουν. Ενώ όταν... και έτσι... Σε ρωτήσω, μάλλον δεν κατάλαβε. Ναι, προσέξτε κάτι εδώ τώρα. Πάλι για την εξέλιξη. Δείτε εκείνο το ένθετο κάτω. Η μοντέρνα σύνθεση είναι καλή για να σχεδιάσει το survival, την επικράτηση του καταλληλωτέρου, αλλά όχι την άφιξη του καταλληλωτέρου. Survival, αλλά όχι το arrival. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό που σας είπα πιο μπροστά σημαίνει. Αυτό είναι ένα συνέδριο που έγινε στη Βιέννη, κοντά στη Βιέννη, το 2009, για τα 150 χρόνια από το βιβλίο του Δαρβίνου, έτσι. Και 200 χρόνια από τη γέννησή του. Ήταν ακριβώς 50 ετών όταν έγραψε το βιβλίο του. Λοιπόν, και λέει η μοντέρνα σύνθεση. Η μοντέρνα σύνθεση ποια είναι? Αυτή είναι η νεότερη έτσι, θεωρία που συνδυάζει και την θεωρία του Δαρβίνου και τη γενετική. Είναι καλή για να μας παρουσιάσει την επικράτηση, την επιβίωση μάλλον, όχι την επιβίωση του καταλληλωτέρου, αλλά όχι την άφιξη του καταλληλωτέρου. Δεν μας λέει γιατί επικράτησαν τα καταλληλότερα, γιατί φάγανε τα άλλα που ήταν ακατάλληλα. Έτσι, πώς λέμε ακατάλληλα για τα παιδιά, τα κατάλληλα λοιπόν φαγώθηκαν από τα κατάλληλα. Λοιπόν, αλλά το arrival of the fittest, πώς προέκυψε αυτό το καταλληλότερο, δηλαδή με ποιο μηχανισμό προκύπτει κάτι καλύτερο από εκείνο που υπήρχε, έτσι, αυτό δεν μας λέει τίποτα. Στην τύχη, η τύχη όμως δεν λέει. Γιατί δεν είναι πάντα καλύτερο σίγουρα? Όχι, και να μην είναι καλύτερο και να μην είναι. Οι τυχαίες αλλαγές δεν είναι καλύτερο. Αλλά πώς γίνεται να πηγαίνουμε σε ανώτερη βαθμίδα, σε πολυπλοκότερο? Εδώ δεν μας δίνει καμιά εξήγηση ούτε η γενετική. Η γενετική μας λέει μόνο πώς μεταβιβάζονται οι κληρονομικές ιδιότητες και πώς με κάποια αλλαγή στα χρωμοσώματα, στο DNA, προκύπτουν διαφορές. Δεν έχουμε αντίστροφη πορεία. Τι αντίστροφη? Από τα τελειότερα στα τελέσσερα. Όχι, δεν έχουμε. Είναι καινούριο πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να χαθούν τα πόδια, ας πούμε, αλλά δεν είναι επιστροφή προς τα πίσω. Είναι μια καινούρια διαδικασία. Η εντροπία τι είναι? Δεν είναι πολύ... Η εντροπία, μην μπρεχτούμε. Να, αυτό είναι που δεν θέλω τις συζητήσεις. Μπορεί να πάμε σε χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν έχουν. Η εντροπία, ναι. Είναι, αλλά ας το αφήσουμε μετά να το πούμε μαζί. Καταρχήν στην εξέλιξη δεν υπάρχει εντροπία, το αντίστροφο υπάρχει. Γιατί στην εξέλιξη η εντροπία είναι σε ένα σύστημα κλειστό που δεν παίρνει ενέργεια απ' έξω. Η εξέλιξη όμως παίρνει ενέργεια από τον ήλιο. Έτσι, αφήσουμε την εντροπία. Να, αυτό είναι, μπορεί να μπλεχτούμε σε πράγματα που δεν έχουν... Έτσι.
Καταλάβατε τι γίνεται. Γι' αυτό είμαι έτσι βιαστικός να τα πω όλα. Α, αμάν, χάλια βγήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα μάλιστα. Αχ, γιατί βγήκε έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σκουλικάκι όπως βλέπετε. Ένα σκουλίκι σαν πέταλο, ε, το βλέπετε. Λέγεται Συνοραμπτάιτης Ελιγκάνς και Νοραβδίτης η Κομψή. Λοιπόν, αυτό το σκουλικάκι είναι ένας θησαυρός για τις έρευνες των βιολόγων. Γιατί, τι γιατί. Να δείτε το κάτω πώς είναι το σχέδιό του. Είναι ένα σκουλικάκι πολύ μικρό, έχει μήκος 1 χιλιοστόμετρο. Αποτελείται από 959 κύτταρα μόνο. 959 κύτταρα, σταθερός αριθμός. Ο άνθρωπος έχει, τα γράφω εκεί, 53 εκατομμύρια κύτταρα. Από αυτά τα 959, τα 300 δίνουν νευρικά κύτταρα. Ο άνθρωπος έχει 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Δείτε δηλαδή πόσο πιο απλό είναι από τον άνθρωπο. Έτσι, το... Για να κατεβούμε κάτω στα γονίδια. Έχει, όμως παρόλα αυτά έχει 20.100 γονίδια, ενώ ο άνθρωπος έχει 23.000. Βραμάν, καμιά διαφορά, ε. Εμείς έχουμε 23.000 για 100 δισεκατομμύρια κύτταρα, για 53 εκατομμύρια κύτταρα. Έχουμε μόνο 23.000 γονίδια και αυτό που έχει μόνο 959 κύτταρα έχει 20.100 γονίδια. Αμάν, την πάθαμε. Τι γίνεται. Πολύ κοντά είμαστε. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε το κοντά. Εκείνο που έχει σημασία αυτό το πράγμα, που είναι και διαφανές, είναι ότι ξέρουμε όλη την ιστορία όλων των κυττάρων του. Όλων των κυττάρων του. Δείτε πώς την ξέρουμε. Δείτε εδώ. Αρχίζουν από εκεί πέρα. Δύο κύτταρα έχουμε. Τα δύο γίνονται 4, 5 κλπ. Και φτάνουμε στο σκουλικάκι με τα 959. Ξέρουμε την πορεία κάθε κυττάρου. Να δείτε πώς είναι η πορεία των κυττάρων. Ε. Δηλαδή ξέρουμε την ιστορία κάθε κυττάρου. Κανένας οργανισμός δεν έχει μελετηθεί τόσο πολύ. Ε. Ξέρουμε την ιστορία των πάντων. Αλλά εκείνο που δεν ξέρουμε είναι πώς γίνονται αυτά όλα τα πράγματα. Δηλαδή τα παρατηρούμε, τα περιγράφουμε. Η βιολογία, να το καταλάβετε, είναι μια περιγραφική επιστήμη που ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε, τα πάντα ξέρουμε για αυτό το σκουλικάκι. Αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ακολουθούν αυτή την πορεία αυτά τα κύτταρα. Γιατί, πώς δίνονται οι διαταγές να αναπτυχθούν έτσι και αλλιώς και αλλιώς και να φτάσουμε σε αυτόν τον συγκροτημένο οργανισμό. Γιατί, αν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα ήταν μια άμορφη μάζα από κύτταρα. Όλα θα ήταν ίδια κύτταρα και θα ήταν απλώς μια αποικία κυττάρων. Δεν είναι αποικία κυττάρων. Δεν είναι ένα άθροισμα κυττάρων ομοίων. Είναι διαφορετικά κύτταρα διαφοροποιημένα, τα οποία μας δίνουν έναν πλήρη οργανισμό που έχει τα βασικά στοιχεία, δηλαδή ας πούμε πεπτικό σωλήνα, αναπαραγωγικά όργανα και τέτοια. Μέσα στα 959 κύτταρα υπάρχουν νευρικά κύτταρα. Αυτό κινείται, ζει και τέτοια. Είναι ένας πραγματικός πολυκύτταρος οργανισμός. Ξέρουμε όλη την ιστορία, κάθε κυττάρου, κάθε λεπτομέρεια, αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Να, αυτό είναι που είπαμε, ότι όχι απλώς η αρχή της ζωής, αλλά η ίδια η ζωή, αυτό το παρά το δεύτερο, έτσι. Έτσι, είναι που δεν μπορεί να εξηγηθεί με τους νόμους της φυσικής, έτσι, δεν μπορεί να εξηγηθεί με την απλή τύχη. Είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες της επιστήμης. Ωραία. Έγινε αντιληπτό αυτό. Ας πούμε το δεύτερο. Κέφαλο, τι? Θα μπορούσε να έχει κέφαλο. Μα έχει κύτταρα νευρικά. Άρα, τα νευρικά κύτταρα, ναι. Έτσι. Τι έχει. Όχι, όποιος έχει εγκέφαλο έχει ψυχή. Προσέξτε, λέμε ψυχή πολλές φορές. Ναι, ψυχή, λέμε έμψυχα όντα και τέτοια. Αυτά που κινούνται, που ζουν, έτσι. Αυτά που ζουν. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για τον άνθρωπο είναι άλλο πράγμα. Είναι η αθάνατη ψυχή, εντάξει. Μην τον μπερδέψουμε. Εκεί θα δούμε, είναι το τρίτο παρά, εντάξει. Okay. Ωραία, κάντε λίγη υπομονή. Μην είστε ανυπόμονοι. Στο κάτω-κάτω καθισμένοι είστε. Αν ήταν να κουραστώ, εγώ θα έπρεπε να κουραστώ, έτσι δεν είναι? Εγώ από αυτοθυσία, βλέπετε, παραχώρησα τη θέση μου σε όλους τους άλλους για να καθίσουν. Εντάξει, τι αυτοθυσία είναι αυτή, Θεέ μου. Πα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Σας είπα ότι η ζωή εμφανίστηκε στη θάλασσα, έτσι. Εκεί έχουμε τους πρώτους οργανισμούς. Η ξηρά ήταν ξερή. Από αυτό βγήκε ξηρά, λέγεται, έτσι. Ξερή ήταν, τελείως. Τίποτα δεν είχε. Μέχρι 400 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή αυτά τα που λέμε εδώ 365, στο 400 βγήκαν κάτι έντομα δηλαδή στη ξηρά και κάτι φυτά. Και μετά πια έχουμε τα μεγάλα αυτά, τα γνωστά μας. Για κοιτάξτε πάνω. Το ευσθενόπτερο 385 εκατομμυρίων ετών είναι ένα ψάρι.
Το οποίο ψάρι όμως έχει κάτι ιδιότητες στα κόκαλά του που αρχίζουν να φαίνονται έτσι ότι θα γινόντουσαν πόδια, έτσι, άκρα. Τα βλέπετε πάνω. Είναι κάποιοι λοβοί έτσι και μετά είναι οι ακτίνες των πτερυγίων. Δεν είναι απευθείας από το τέτοιο, κολλημένα στο τέτοιο. Λοιπόν, δείτε τώρα τον Tiktaalik. Που είναι, αυτό βρέθηκε στον Καναδά και το επόμενο στον Καναδά 10 εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Αυτό ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα, το 2004. Λοιπόν, αυτό βλέπετε πώς έχει πάει το ψάρι, είναι και αυτό έτσι. Αλλά βλέπετε ήδη έχει μικυνθεί εκείνο το ποδαράκι. Ε? Το βλέπετε. Πάει δηλαδή να γίνει πόδι. Και μετά άλλα 10 εκατομμύρια χρόνια και έχουμε ένα αμφίβιο πια. Εδώ είναι αμφίβιο. Δηλαδή και αυτά τα ψάρια βέβαια ήταν κατά κάποιον τρόπο αμφίβια γιατί ήταν δείπνευστα. Δηλαδή μπορούσαν, αν βρισκόντουσαν και έξω στη ξηρά, να αναπνέουν και μέσα στο νερό και στη ξηρά. Αλλά δεν μπορούσαν βέβαια να ζήσουν στη ξηρά παρά για λίγο, έτσι. Έτσι κοντά δηλαδή, μπορούσαν λίγο με αυτά τα πτερίγια κάπως να περπατήσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Ενώ αυτό εδώ πέρα είναι τώρα η ακαντοστέγκα, αυτό πια είναι πραγματικό αμφίβιο. Είναι σαν τους βάτραχους και τις σαλαμάνδρες και τέτοια. Έτσι, αυτό είναι 365 εκατομμύριων ετών. Το βλέπετε, αυτό πια έχει κανονικά πόδια, δείτε έχει δακτυλάκια εκεί, είναι 8 τα δάκτυλά του. Εντάξει, βλέπετε η σειρά πώς πάει, από εκείνο πάμε έτσι. Και από εδώ πια έχουμε μετά, από τα εμφύβια έχουμε τα ερπετά, από τα ερπετά έχουμε θηλαστικά, πτηνά και τέτοια. Για να πάμε πιο πέρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, εδώ πέρα δείτε για την καταγωγή των πτηνών. Λοιπόν, αρχίζει η ιστορία αυτή το 1994, αν θυμάμαι καλά, ή 96, λοιπόν στην Κίνα, στο Λιαονίνγκ, βρέθηκαν, είναι μια καταπληκτική περιοχή με απολιθώματα, βρέθηκαν απολιθώματα τέτοια, έτσι από αυτά που βλέπετε εδώ, με προσέξτε αυτό, είναι το σημαντικό, μέσα σε στάχτες ηφαιστείων, που διατηρήθηκαν καταπληκτικά και διατηρήθηκαν ακόμη και τα πούπουλά τους. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ πέρα. Διατηρήθηκαν τα πούπουλα. Έτσι. Αυτό είναι πρώτο, αυτό ανακαλύφθηκε εκεί πέρα, Σινοσαυροπτέριξ, έτσι, στην Κίνα, στο Λιαονίνγκ, είναι βόρειο-δυτικά του Πεκίνου. Λοιπόν, αυτό πρώτο ανακαλύφθηκε, το οποίο έχει κάτι μικρούτσικα, έτσι, πούπουλα. Άλλα από αυτά είχαν πολύ περισσότερα πούπουλα και τέτοια και μπορούμε να δούμε πάνω τα μπροστινά τα πόδια πώς μεταμορφώθηκαν σιγά-σιγά σε πτερά, πτηνών. Εκεί πέρα είναι η έναρξη των πτηνών. Εδώ πέρα είναι ο Αρχαιοπτέριξ, που είναι το παλιότερο πτηνό. Έτσι, Αρχαιοπτέριξ. Λοιπόν, τα προηγούμενα τώρα τι είναι. Είναι δεινόσαυροι, ενώ μοιάζουν πολύ. Α, δείτε, το έχω και αυτό ένα, από το National Geographic. Αυτό εδώ το βλέπετε. Τώρα βέβαια δεν φαίνεται καλά, τέλος πάντων. Αυτό όταν το βλέπει κανείς λέει ένα πτηνό. Όχι, είναι ένας δεινόσαυρος, μικρός δεινόσαυρος. Μικροσκοπικοί δεινόσαυροι ήταν αυτοί. Έτσι, με πούπουλα. Έτσι. Λοιπόν, δεν το, είναι τόσο μακριά η αίθουσα που δεν μπορούν να γίνουν ορατά. Δεν πειράζει όμως, θα πάμε πιο πέρα. Για δείτε τώρα, σε αυτό το Λιαονίνγκ, επάνω Λιαονίνγκ, ένας δεινόσαυρος που λέγεται Αγχιόρνικ, που Αγχιόρνις θα πει κοντά στις Όρνηθες, γειτονικός προς τις Όρνηθες. Δεν είναι πτηνό, είναι δεινόσαυρος, έτσι. Και όμως βλέπετε έχει πούπουλα και στα μπροστινά τα άκρα και στα πίσω. Είναι 4 πτέρυγες δηλαδή είχε αυτό το, έτσι. Ενώ κάτω είναι μια αναπαράσταση του αρχαιοπτέρυγος που είναι το πιο παλιό πτηνό. Βρέθηκε στη Γερμανία αυτό και είναι μάλιστα από πολύ παλιά έχουν βρεθεί πολλά τέτοια. Και εκεί σε εκείνο κοντά στο Μόναχο, στο Άιχστετ, βρέθηκαν και εκεί επίσης είχαμε αποτυπώματα από τα πούπουλα. Θα δούμε στο επόμενο τέτοιο. Βλέπετε εδώ στο Λιαονίκ ακόμη και τα χρώματα έχουν μείνει ίχνη από τα χρώματα και έτσι κατάφερα να το αναπαραστήσουν με τον πραγματικό χρωματισμό. Ενώ το άλλο είναι υποθετικό χρωματισμός κάτω. Λοιπόν, δείτε, εδώ είναι ο σκελετός του αρχαιοπτέρυγος. Βλέπετε πώς έχουν αποτυπωθεί, αυτό στη Γερμανία που είπαμε, πώς έχουν αποτυπωθεί τα πούπουλα, τα φτερά. Φαίνονται κανονικά τα αποτυπώματα, έτσι. Ενώ εδώ πέρα είναι ένα από αυτά στο Λιαονίνγκ. Βλέπετε και εδώ πώς είναι οι πτέρυγες. Έτσι, αυτό είναι 125 εκατομμύριων ετών στο Λιαονίνγκ της Κίνας, ο Μάικρο Ράπτορ,
και δείτε τον πώς, είναι, πώς ήταν στην πραγματικότητα, το βλέπετε. Και εδώ πάλι έχουν βρεθεί ο χρωματισμός του και έχει διαπιστωθεί ότι ο χρωματισμός αυτός ήταν στυλπνός, γυάλιζε, λαμπύριζε. Έτσι, το βλέπετε αυτό, ερπετό είναι, είναι δεινόσαυρος με τέσσερις πτέρυγες. Έτσι, από αυτή την ομάδα δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν τα πτηνά με πρώτο εκπρόσωπο τον αρχαιοπτέρυγα. Είναι τόσο χαρακτηριστικό, ξέρουμε από πού κατάγονται τα πτηνά. Με αυτά τα καταπληκτικά ευρήματα. Είναι υπόθεση των τελευταίων 20 ετών αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέραν προηγουμένως. Είναι νέες ανακαλύψεις. Αρχίσαν δηλαδή αυτά από το 1995 εκεί γύρω. Όπως και τα επόμενα που θα δούμε, που είναι η εξέλιξη των φαλαινών. Το DNA μας έδειξε ότι οι φάλαινες συγγενεύουν προς τις υποποτάμους. Κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Ε. Λοιπόν, εδώ κάτω έχουμε ανθρακοθύρς που λέει. Είναι πρόγονοι των υποποτάμων. Και πάνω αρχίζουν όλα αυτά. Η σειρά είναι τέτοια. Αμπουλοτσέτους, ροντοτσέτους, μπαζιλόσαυρους και αρχαϊκές σύγχρονες φάλαινες. Είναι όλη αυτή η σειρά. Θα τα δούμε και εδώ. Δείτε εδώ το πακιτσέτους. 50 εκατομμυρίων ετών στο Πακιστάν βρέθηκε. Αμπουλοτσέτους μετά είναι... Αυτός βρέθηκε το 1995, τώρα δεν θυμάμαι, τα έχω μπερδέψει. Έχω και Αλτσχάιμερ όπως ξέρετε και δεν τα μπερδεύω καμιά φορά. Κοιτάξτε, ο Κύριος μας είπε να είμαστε παιδιά, έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να του χαλάσω το χατήρι. Παιδί, γεννήθηκα παιδί και θα πεθάνω. Και επειδή είμαι παιδί, έχω αυτή την παιδική ασθένεια που λέγεται Αλτσχάιμερ. Ξέρετε ότι όλα τα παιδιά έχουν Αλτσχάιμερ, έτσι. Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε? Μα όποιο παιδί το σηκώσει η δασκάλα δεν θυμάται τίποτα. Έτσι δεν είναι? Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο Αμπουλοτσέτος που σημαίνει κήτος που περπατάει, πάλι από το Πακιστάν όλα αυτά είναι. Βλέπετε, αυτό ήταν της ξηράς εκεί το επάνω. Αυτό όμως ήδη ζούσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη θάλασσα. Στην παραλία ήταν, έβγαινε έξω, μέσα, όπως οι κροκόδηλοι που κινούνται και στα δύο. Ο Ροδοκέτους λοιπόν, δεν σημαίνει από τα Ρόδα, είναι μια περιοχή εκεί πέρα το Ρότ το πρώτο, έτσι. Ροδοκέτους. Λοιπόν, αυτός βλέπετε 48-41 εκατομμύρια έτη, πάλι στο Πακιστάν. Ήδη αυτό έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο, αυτό ζούσε τον περισσότερο καιρό μέσα στη θάλασσα. Και δείτε τώρα τις αναπαραστάσεις τους. Επάνω είναι το Πακιτσέτους, μετά είναι το Αμπουλοτσέτους. Βλέπετε το ένα είναι στη ξηρά και απλώς πήγαινε κοντά στη θάλασσα, στη παραλία. Το άλλο ζούσε τον περισσότερο καιρό στη θάλασσα. Δείτε και το άλλο, το Ροδοτσέτους, πάλι στη θάλασσα. Δείτε τον Βασιλόσαυρο τώρα που τα πίσω τέτοια του πόδια τείνουν να εξαφανιστούν και φυσικά κατόπιν, ωραία, και κατόπιν φτάσαμε στις φάλαινες που δεν έχουν τα πίσω πόδια, έχουν μείνει μερικά κοκαλάκια. Δείτε και ένα άλλο θαυμαστό. Αυτά ήταν, είπαμε, τα κήτη, η εξέλιξη των φαλαινών αρχίσαν πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια από την ξηρά και φτάσαμε να γίνουν θαλασσινά ζώα. Τώρα δείτε και κάτι άλλο, την εξέλιξη των προβοσκιδωτών, των ελεφάντων. Δείτε κάτι. Πριν από 37-35 εκατομμύρια χρόνια στο Φαγιούμ της Αιγύπτου έχουμε το Μεριθέριουμ. Έτσι. Λοιπόν, και κατόπιν τη Φιωμία πάλι από το Φαγιούμ. Κοιτάξτε την Φιωμία πώς είναι εκεί πέρα. Δείτε τι γίνεται. Έχουμε ένα κρανίο εκεί πέρα. Κρανίο που έχει δόντια από πάνω και από κάτω, όπως βλέπετε στο επάνω. Δείτε το παρακάτω, τα δόντια έχουν αρχίσει να παίρνουν μια κλίση προς τα μπρος. Αυτή η κλίση συνεχίζεται στον τριλοφόδοντα ή γομβοθέριουμ και δείτε τι γίνεται. Έχουν γίνει πια χαβλιόδοντες. Επάνω και κάτω, τέσσερις χαβλιόδοντες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, τέσσερις χαβλιόδοντες. Από αυτή την κατάσταση με τέσσερις χαβλιόδοντες έχουμε μια γραμμή που οδηγεί στους σύγχρονους ελέφαντες και στο μαμούθ. Εδώ έχουμε μαμούθ. Βλέπετε, στο μαμούθ εξαφανίστηκαν οι κάτω χαβλιόδοντες, εξαφανίστηκαν. Από τους τέσσερις έχασε τους κάτω. Και είναι όπως και οι σημερινοί ελέφαντες, με δύο χαβλιόδοντες από πάνω. Μια άλλη εξέλιξη όμως οδήγησε σε μια άλλη κατηγορία ζώων, όπου εξαφανίστηκαν οι επάνω χαβλιόδοντες και έμειναν οι κάτω. Είναι το δεινοθήριο, το βλέπετε. Δηλαδή, στην αρχή έχουμε τέσσερις χαβλιόδοντες. Σε μια ομάδα ζώων εξελικτικά εξαφανίστηκαν οι κάτω χαβλιόδοντες και έχουμε τα μαμούθ και τους σημερινούς ελέφαντες με επάνω χαβλιόδοντες. Σε μια άλλη ομάδα εξαφανίστηκαν οι επάνω χαβλιόδοντες και έμειναν οι κάτω, όπως τους βλέπετε εκεί στο δεινοθήριο. Έτσι, που ήταν
μέχρι και ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, από 22 μέχρι ένα εκατομμύριο χρόνια, ζούσε σε πολλά μέρη και στην Ελλάδα υπήρχαν, έτσι. Εντάξει, βλέπετε λοιπόν ένα πάλι εντυπωσιακό δείγμα εξελίξεως. Αυτά όλα τα πράγματα, καταλαβαίνετε, δεν εξηγούνται διαφορετικά. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Όπως ξέρετε, το πρώτο έτσι δείγμα εξελίξεως που αναφέρεται στην Αγία Γραφή είναι το φίδι, το οποίο είχε 4 πόδια, σαν όλα τα ζώα, και στο τέλος έμεινε χωρίς πόδια να σέρνεται κάτω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό βεβαίως εκεί το φίδι δεν είναι πραγματικό φίδι, είναι ο Σατανάς, εντάξει, είναι συμβολικό το φίδι, αλλά προσέξτε, βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει η ιδέα της εξελίξεως, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το φίδι είναι σαν όλα τα ζώα με 4 πόδια και μετά από όλη εκείνη την ιστορία, καλά να πάθει, τα έχασε τα πόδια του. Έτσι, και έμεινε χωρίς πόδια. Δείτε λοιπόν εδώ τώρα ένα φίδι που βρέθηκε προϊστορικό 90 εκατομμύριων ετών στην Αργεντινή και είναι τα ίχνη των ποδιών, δείτε εκεί τους σκελετούς που έχω, εκείνα που τα σημείωσα με κίτρινο, είναι οι κνήμες. Κνήμες, διατηρούνται οι κνήμες και οστά της λεκάνης και τέτοια. Αυτό λοιπόν όταν το βρήκαν οι αρχαιολόγοι το ονομάσανε Ναχάς Ριονεγκρίνα. Τι θα πει Ναχάς, ξέρετε τι θα πει Ναχάς? Ναχάς είναι η εβραϊκή λέξη για το φίδι που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό το φίδι δηλαδή που ήταν στο Παράδεισο, η εβραϊκή λέξη για το φίδι, ο όφης, είναι Ναχάς. Αυτοί δώσαν ακριβώς την ονομασία του όφεως του Παραδείσου που είχε αρχικά πόδια και μετά τα έχασε. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Έχει πόδια που έχουν γίνει μικρά-μικρά και στο τέλος θα χαθούν. Και δείτε και ένα άλλο, εδώ μια αναπαράσταση έχουμε ενός άλλου φιδιού, 194 εκατομμυρίων ετών, που βρέθηκε αυτό πάλι στη Παλαιστίνη και μάλιστα κοντά στη Ραμάλα. Τι ξέρετε τη Ραμάλα, των Παλαιστινίων την πρωτεύουσα. Δείτε τα δύο πόδια τα τελευταία, έχουν μικρύνει πολύ, πάνε να εξαφανιστούν, αλλά είναι τα απομεινάρια από τα αρχικά πόδια που είχαν και τα φίδια που ήταν σαν στις άβρες. Έτσι. Ωραία. Α, και τώρα για να το μπαίνουμε σε τέτοιο πια στον άνθρωπο. Για δείτε τώρα εδώ. Εδώ είναι που φυσικά το μεγάλο το πρόβλημα. Τι γίνεται με τον άνθρωπο, τι θα κάνουμε. Για δείτε κάτι καταπληκτικό τώρα. Θα μιλήσουμε τώρα για τον τρίτο μπαρά, έτσι. Προσέξτε, μη σκανδαλίζεστε που βλέπετε τον άνθρωπο μεταξύ πιθήκων. Εδώ είναι ο άνθρωπος, τον βλέπετε, human, και τα άλλα όλα είναι πίθηκοι. Αλλά για δείτε κάτι καταπληκτικό εδώ πέρα. Αυτό που σας είπα, τον μπαρά που δεν εξηγείται, που δεν εξηγείται με την τύχη, δεν εξηγείται με την θεωρία του Δαρβίνου, δεν εξηγείται με τη βιολογία, δεν εξηγείται με τίποτα. Ποιο είναι αυτό? Τα τελευταία χρόνια, αρχίζοντας από το 2003 που καταγράφτηκε το DNA του ανθρώπου ολόκληρο, φτάνουμε στο 2012 ή 2011 που καταγράφτηκε τελευταία το γονιδίωμα του γορίλα. Δηλαδή μετά τον άνθρωπο βρήκαν του χιμπατζή, μετά του ρακοτάγκου, τελευταία του γορίλα και τώρα τελευταία αυτούς τους τελευταίους μήνες και του γίβωνα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν το περιμένανε, ήδη βέβαια είχαν αρχίσει αυτό να το καταλαβαίνουν από το 1975 που συγκρίνανε το γονιδίωμα του ανθρώπου χονδρικά, του ανθρώπου με του χιμπατζή και κυρίως τις πρωτεΐνες που έχει ο άνθρωπος και ο χιμπατζής. Έτσι, βρήκανε καταπληκτική ομοιότητα. Καταπληκτική ομοιότητα. Το 1975 είναι ένα άρθρο περίφημο, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, λοιπόν, και λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή τη μικρή διαφορά που υπάρχει, για κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά του DNA του ανθρώπου και του χιμπατζή. 1,37%. Κάτι παραπάνω από 1%. Δηλαδή, όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αλλά για κοιτάξτε κάτι άλλο. Για κοιτάξτε τώρα τον χιμπατζή που είναι στη μέση με τον γορίλα. Η διαφορά του DNA τους είναι 1,81. Δηλαδή το DNA του γορίλα και του χιμπατζή διαφέρουν περισσότερο από όσο διαφέρει το DNA του ανθρώπου από τον γορίλα. Κι όμως ο γορίλας και ο χιμπατζής, δείτε τους πώς μοιάζουν. Δείτε τους. Η μόνη διαφορά ουσιαστικά είναι το μέγεθος. Ο γορίλας είναι μεγαλύτερος από το χιμπατζή. Κατά τα άλλα είναι τελείως ίδιοι. Και ο ροκοτάγκος που έχουμε 3,40% διαφορά με όλους, και με τον άνθρωπο και με τον γορίλα και με το τέτοιο, το βλέπετε, η διαφορά του και με όλους τους άλλους είναι 3,40, 3,50, 3,44. Και εκείνος βλέπετε πίθηκος κανονικός, έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα?
τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, εάν ακολουθήσουμε αυτές οι μικρές διαφορές που βλέπουμε, 1%, 2%, 3%, είναι μεταξύ ζώων που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Δηλαδή, τέτοια διαφορά, ας πούμε, τι να πω τώρα, το 2% είναι μεταξύ του ασιατικού και του αφρικανικού ελέφαντα, ή μεταξύ, ξέρω εγώ, του λέοντα και της τίγρης. Και βλέπουμε όλα αυτά, είναι παρόμοια ζώα, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε και οι πίθηκοι αυτοί, με τις διαφορές αυτοί, αυτές είναι πίθηκοι, μοιάζουν μεταξύ τους. Ο άνθρωπος που έχει πιο μικρή διαφορά, όμως από τον χιμπατζή, δεν μοιάζει καθόλου με τον χιμπατζή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και ο σκελετός του είναι πολύ διαφορετικός, αλλά κυρίως αυτό το φαινόμενο που έχουμε μοναδικό, η σκέψη ανθρώπινη, που συνδυάζεται και με τη γλώσσα και με όλα αυτά τα πράγματα, είναι τελείως διαφορετικά από όλα τα ζώα. Έτσι, από όλα τα ζώα, αλλά κατ' εξοχήν αυτό έχει σημασία από τον χιμπατζή, με τον οποίο το DNA μας μοιάζει τόσο πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό ήταν μια έκπληξη για την βιολογία, γιατί περίμεναν, λαμβανωμένης υπόψης της τεράστιας διαφοράς που έχει ο άνθρωπος από τους πιθήκους, περίμεναν ότι η διαφορά του DNA θα ήταν πολύ μεγάλη. Βρήκαν πολύ μικρή διαφορά. Κανονικά, δηλαδή, εμείς θα έπρεπε να μην διαφέρουμε από τους χιμπατζίδες. Δεν θα έπρεπε να διαφέρουμε, σύμφωνα με το DNA. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό γίνεται κάτι που είναι τελείως έξω από τα δεδομένα της βιολογίας, ανεξήγητο από την επιστήμη. Μας λέει βέβαια ότι έχουμε συγγένεια σωματική με τους πιθήκους, αλλά δεν εξηγεί καθόλου γιατί διαφέρουμε τόσο. Αυτό είναι το παρά. Το ασά που έχουμε, γιατί έχουμε και τα δύο ρήματα εκεί, και το ασά και το παρά. Το ασά ταιριάζει πολύ ωραία, γιατί είναι για το σώμα, έτσι. Εντάξει. Αλλά το παρά που μας δίνει τη διαφορά. Οι χιμπατζίδες έχουν 200 λέξεις που μπορούν να. Χαίρο πολύ. Καταπληκτικό. Δεν είναι τόσο γλώσσα. Κοίταξε, είναι κυρίως η γλώσσα των κοφαλάλων, έτσι, με τα σύμβολα. Ναι, είναι πολύ έξυπνοι οι χιμπατζίδες. Ωραία. Και κάποιοι πρωτόγονοι άνθρωποι που ήταν πριν από τον άνθρωπο τον σοφό ήταν ακόμη πιο έξυπνοι, γιατί κατασκευάζαν και εργαλεία. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Η διαφορά είναι τεράστια από τις 200 λέξεις. Δηλαδή, μόνο να πάρουμε ότι εμείς εξετάζουμε τους χιμπατζίδες, κανένας χιμπατζής δεν μπορεί να εξετάσει τον άνθρωπο. Μην αμφισβητούμε την διαφορά. Και αυτό είναι το γελίο βέβαια στους αθέους επιστήμονες, ότι όσο προχωρεί η επιστήμη τους, τόσο πιο πολλοί πιστεύουν ότι είναι πίθηκοι. Όχι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι δεν διαφέρουν από τους πιθήκους. Να, αυτό μας λέει ότι δεν διαφέρουμε από τους πιθήκους. Η βιολογία αυτό μας λέει. Το DNA μας, δηλαδή η διαφορά του DNA του δικού μας από του χιμπατζή, είναι μικρότερη από ό,τι είναι του χιμπατζή και από τον γορίλα. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή θα έπρεπε να μοιάζουμε με το χιμπατζή. Μοιάζουμε? Τώρα θα μου πείτε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που τους λένε σαν μαϊμού είναι. Εντάξει. Αλλά και σαν μαϊμού να είναι ένας άνθρωπος. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως έχει τόσα πράγματα που δεν τα κάνει η μαϊμού. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Για να γίνουν στην τύχη αυτά, ακόμη και να πούμε ότι θα έπρεπε να είχαν περάσει, πώς να πω, δηλαδή, ένας πολύ μεγάλος χρονικό διάστημα εξελίξεως, και φυσικά σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έπρεπε το DNA να είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ ώστε να διαφέρει πάρα πολύ από τον πιθήκον το DNA. Δεν διαφέρει. Είναι πάρα πολύ κοντά με τον πιθήκον. Και όμως ο άνθρωπος διαφέρει. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και φυσικά σε αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρξει αντίθεση μεταξύ επιστημόνων και φρίσκων και τέτοιο. Όλοι ξέρουν ότι διαφέρουμε από τους πιθήκους. Έτσι. Σωματικά είμαστε κοντά, οπωσδήποτε, παρόλο και σωματικά ακόμη διαφέρουμε. Δηλαδή, ακόμη και αυτή η σωματική διαφορά δεν μπορεί να εξηγηθεί με τόσο μικρή διαφορά του DNA. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Εάν δηλαδή ήμασταν απλώς ένα βιολογικό ον, θα έπρεπε να ήμασταν πίθηκοι τώρα και δεν θα σας κούραζα εδώ πέρα να σας μιλάω. Θα κοιμόσασταν αυτή την ώρα πάνω στα δέντρα, έτσι, και θα ήξασταν μια χαρά και δεν θα με είχατε εμένα να σας βασανίζω. Εντάξει. Λοιπόν, καταλάβατε? Εδώ είναι το παρά, εδώ είναι η τρίτη κατεξοχήν δημιουργική, έτσι, πώς να το πω, παρουσία του Θεού. Για να δούμε και τίποτα άλλο. Α, δείτε και αυτό εδώ. Για δείτε τα κρανία.
Δηλαδή αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη και τέτοια, μας εξηγήσουν αυτά τα κρανία. Τι είναι αυτά τα κρανία? Δείτε το πρώτο, κακώς λέγεται Αυστραλοπίθηκος ο Αφρικανός, αλλά ένας αυτός που το ανακάλυψε αυτό το κρανίο, μάλιστα ήταν και αυτός χριστιανός. Έτσι, ο Ρόμπερτ Μπρουμ στη Νότια Αφρική. Χριστιανός κι αυτός. Λοιπόν, το ανακάλυψε αυτό, το ονόμασε πλησιάνθρωπο. Πλησιάνθρωπους τρανσβαλέσεις, αλλά επικράτησε ένα όνομα που είχε δοθεί παλιότερα από σε ένα μικρό παιδικό κρανίο από το 1924. Αυτά βρέθηκαν το 1947, αν θυμάμαι τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι, αυτός είναι ένα όν που δεν είναι άνθρωπος φυσικά, αλλά είναι κοντά στον άνθρωπο. Μετά έχουμε κάτι σειρές κρανία που είναι ο Homo Rudolfensis, Homo Habilis. Αυτά είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια χρόνια, 1,9. Εντάξει, μετά έχουμε Homo Gaster 1,75. Εδώ έχουμε τους Homo Erectus του Πεκίνου, έτσι. Μετά έχουμε ο άνθρωπος των πετραλώνων, τον ξέρετε, δικός μας είναι. Και μετά έχουμε το πολύ αρχαϊκό Homo Sapiens, στον οποίο ανήκουμε και εμείς οι Homo Sapiens. Αυτός είναι στο Τζέμπελ Ιρχούτ, στην βόρειο-δυτική Αφρική. Να σιωπήσω λίγο γιατί τηλεφώνει. Τελείωσε. Εντάξει. Ωραία. Το βλέπετε 160.000 ετών και έχουμε και ένα σύγχρονο άνθρωπο. Να δείτε και τον άνθρωπο των πετρελώνων πιο μεγάλο. Τον βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτά τα πράγματα τι μπορούν να μας λένε? Δηλαδή τι σχέση μπορούν να έχουν με την δίγηση της Αγίας Γραφής που λέει πήρε χώμα από την γη και έπλασε τον άνθρωπο κλπ. Κλπ. Για προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Στην Αγία Γραφή αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γράφτηκε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν επιστήμες. Απευθυνόταν σε απλό λαό. Δηλαδή, σκεφτείτε να τους έλεγε κάτι για εξέλιξη εκείνη την εποχή, θα λένε τι είναι αυτά. Και δεν θα το δεχόταν κανένας. Λοιπόν, δίνονται με απλοϊκές εικόνες τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Η λέξη χους, έτσι που υπάρχει εκεί, έλαβε χου από την, η οποία χρησιμοποιείται στο ίδιο κεφάλαιο και για τα ζώα και λέει έπλασε ρέτη ο Θεός εκ της γης και παν όλα τα ζώα, τα θηρία και τα τέτοια. Λοιπόν, σημαίνει την υλική, την γήινη προέλευση του σώματος. Είμαστε φτιαγμένοι από πράγματα που όλα βγαίνουν από το χώμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η τροφή μας, τα φυτά από πού βγαίνουν? Από το χώμα βγαίνουν, τα υλικά τα παίρνουν από το χώμα. Είμαστε χώμα. Εμείς την οτιχούσες μεν λέμε, έτσι. Δεν είναι χώμα δηλαδή μόνο αυτό το νεκρό, η σκόνη και τα τέτοια. Εμείς την οτιχούσες μεν. Χους. Είμαστε και τώρα χους. Και όταν πεθαίνουμε τι μας λένε? Γη και εις γη να πελεύσει. Είσαι γη. Μπορεί να είσαι ολόκληρο σώμα, άνθρωπος. Πάλι λέγεται γη. Δηλαδή η λέξη γη ή χώμα χρησιμοποιείται για κάθε τι το υλικό. Το οποίο σημαίνει, το πήρε χώμα από τη γη μπορούσε να σημαίνει ότι πήρε ζωντανό οργανισμό από τη γη και τέτοια, και σε αυτόν τον ζωντανό οργανισμό τον οποίο διαπλάθη. Προσέξτε, είδατε το προηγούμενο μια σειρά από κρανία. Είναι διάφοροι τύποι ανθρώπων πρωτογόνων, οι οποίοι θα πρέπει να πούμε τελικά ότι δεν ήταν άνθρωποι, γιατί δεν ήταν σαν εμάς. Εμείς είμαστε ο Homo sapiens. Έτσι, αυτοί είναι πρόγονοι του ανθρώπου, τους οποίους δεν θα πρέπει να τους θεωρήσουμε δηλαδή ανθρώπους με την πλήρη έννοια. Απλώς σαν ας πούμε ότι είναι το χώμα εκείνο που το διαπλάθει ο Θεός. Αν θελήσετε να κάνετε με πλαστελίνη ας πούμε έναν άνθρωπο, πώς θα τον κάνετε? Θα αρχίσετε εκεί, κάτι κακόμορφο θα είναι, στο τέλος αν είστε καλλιτέχνες, στο τέλος σιγά σιγά θα φτάσετε σε μια ωραία μορφή ανθρώπου. Αλλά ώσπου να φτάσετε σε αυτήν την ωραία μορφή θα είναι κάτι άσχημες μορφές. Αυτά τα κρανία που είδαμε τα προηγούμενα που όλοι ήταν ασχημάνθρωποι, ας πούμε ότι είναι οι διαδοχικές φάσεις της διαπλάσεως του ανθρώπου που να φτάσουμε στον Homo sapiens. Δηλαδή και ο άνθρωπος των πετραλώνων ήταν ένας άσχημος άνθρωπος με μια προτεταμένη μούρη, καταλαβαίνετε, και διανοητικά πολύ χαμηλά, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε παρακάτω και, δείτε τώρα, να φτάσουμε στον Homo sapiens, αφού προηγήθηκε όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή η διάπλαση. Και να σας πω και κάτι άλλο, προσέξτε. Η λέξη χώμα που υπάρχει, χούν από τις γης, στα εβραϊκά λέγεται αφάρ. Λοιπόν, θα πούμε μετά ότι οι πρώτοι Homo sapiens εμφανίστηκαν στην Αιθιοπία. Η περιοχή εκείνη μέχρι σήμερα λέγεται, επειδή εκεί μιλούν μια γλώσσα συμμετική, συγγενική με την εβραϊκή, η περιοχή εκείνη λέγεται αφάρ.
μέχρι σήμερα. Είναι η περιοχή του Αφάρ. Αφάρ είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη για το χώμα εκ της γης. Εκεί λοιπόν έγινε, θα δούμε την τοποθεσία του γηίνου παραδείσου, έτσι. Το καταλάβετε αυτό. Μέχρι σήμερα Αφάρ λέγεται, που σημαίνει το ίδιο πράγμα. Στην Αιθιοπία, κεντρική Αιθιοπία. Θα δούμε και χάρτη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι. Βέβαια, μπορεί να λένε διάφορα πράγματα και τέτοια, αλλά δείτε εδώ. Δείτε εκεί πέρα, Adam and Eve Speciation. Θα σας το δείξω και στα αγγλικά πώς είναι αυτό. Είναι ένα βιβλίο του John Maynard Smith, η θεωρία της εξέλιξης. Είναι μετάφραση εδώ του 1979 στα ελληνικά. Λέει εδώ πέρα, που το λέει, να, εκεί στην άλλη τέτοια, η Sparway, εκεί που τελειώνει το κείμενο το ελληνικό, πρότεινε τον όρο ειδογένεση τύπου Αδάμ και Εύας. Προσέξτε τι είναι αυτό. Λέει ότι πολλές φορές μέσα στην εξέλιξη που συμβαίνει σε διαφόρους οργανισμούς συμβαίνει να ξεκινήσει ένα καινούριο είδος από μια μόνο μητέρα γονιμοποιημένη ή από μια οικογένεια. Όχι δηλαδή όπως το φανταζόταν ο Δαρβίνος, ότι γίνονται μικρές αλλαγές και τέτοιο και συσσωρεύονται μέσα στους πληθυσμούς και τέτοια. Όχι με πληθυσμούς. Εδώ έχουμε απομονωμένη μια μοναδική οικογένεια, έτσι, ή ακόμη και ένα θηλυκό γονιμοποιημένο που απομονώνεται από τα υπόλοιπα και δίνει την γένεση σε ένα καινούριο είδος. Αυτό το ονόμασε αυτή Adam and Eve Speciation. Είναι επάνω στο αγγλικό κείμενο, που έχω και παραπομπές στο βιβλίο αυτό, στο άρθρο του Ellen Sparkway. Αυτή η Ellen Sparkway τι ήταν, Το 1953 έγραψε αυτό το άρθρο της που έχει αυτόν τον όρο. Να δείτε και στο τέτοιο και στα αγγλικά όλα. The Adam and Eve Effect. Το φαινόμενο, ας πούμε, το τέτοιο Αδάμ και Εύας. Καταλαβαίνετε, μιλάει για Αδάμ και Εύα. Κάτω έχει τον όρο πάλι εκείνο, Adam and Eve Speciation. Γένεση είδους κατά τον τύπο Αδάμ και Εύας. Τι είναι αυτό, σας είπα τι είναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί χρησιμοποιεί αυτό και τέτοια. Βλέπετε ότι οι επιστήμονες δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν όρους από την Αγία Γραφή για να δηλώσουν κάτι τέτοιο. Είδατε οι άλλοι που βρήκαν το φίδι με τα πόδια, το ονομάσαν, του δώσαν το εβραϊκό όνομα Ναχάς, όπως είναι ο Όφης στη γένεση. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποιεί τον όρο Αδάμ και Εύας. Λοιπόν, αυτή τώρα ήταν καμιά χριστιανή? Όχι. Αυτή ήταν συνεργάτης και τέτοιο. Και στο τέλος και σύζυγος του Τζον Χαλντέιν, που ήταν ένας κορυφαίος βιολόγος της Αγγλίας, ο οποίος όμως συγχρόνως ήταν και μαρξιστής. Και γι' αυτό στο τέλος και οι δυο τους αυτοί, επειδή ήταν μαρξιστές και οι δυο, καταλαβαίνετε, δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό, πήγανε στις Ινδίες για να προσφέρουν υπηρεσίες στον τρίτο κόσμο. Αφήσαν το Λονδίνο και την πολυτέλεια και πήγαν εκεί για να αναμορφώσουν την κοινωνία με τα μαρξιστικά ιδεώδη. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν ήταν χριστιανοί αυτοί, άθεοι ήταν και οι δυο. Και όμως χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο Adam and Eve. Αυτό τον όρο βλέπετε, τώρα τον παίρνει και τον χρησιμοποιεί ο John Maynard Smith, The Theory of Evolution. Λοιπόν, το χρησιμοποιεί στο δικό του βιβλίο. Ο John Maynard Smith, τι ήταν και αυτός, Άγγλος, άθεος. Αυτός μάλιστα ήταν εκείνος που ενέπνευσε κατά κάποιον τρόπο τον νεαρό τότε Richard Dawkins. Δείτε, στην τελευταία έκδοση το 1993, επάνω που έχουμε δικά μου γράμματα, Forward by Richard Dawkins. Τον πρόλογο τον έγραψε αυτός ο Richard Dawkins, ο φανατικός άθεος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτός ο φανατικός άθεος προλογίζει αυτό το βιβλίο των αθέων που στηρίχτηκε σε μελέτη άλλων αθέων που έχουν ένα κεφάλαιο Αδάμ και Εύα. Και λέει ότι μπορεί ορισμένα είδη να βγουν από μια μόνο οικογένεια. Και επειδή αυτό είναι ακριβώς το παράλληλο με το τέτοιο, μιλάει για φαινόμενο, για γένεση ειδών Αδάμ, τύπου Αδάμ και Εύας. Καταλάβατε. Τώρα, στην πραγματικότητα έγινε κάτι τέτοιο. Για δείτε τώρα, έχουμε ξανά την Εύα εδώ πέρα. Τι παθαίνουμε. Παντού δηλαδή όλο τους όρους της Αγίας Γραφής. Για δείτε τι γίνεται. Μυτοχονδριακή Εύα. Mitochondrial Eve. Την 1η Ιανουαρίου του 1987, στο περιοδικό, το περίφημο περιοδικό Nature της, που βγαίνει στην Αγγλία. Λοιπόν, για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο όρος Mitochondrial Eve, μυτοχονδριακή Εύα, από τον Jim Wainscott της Οξφόρδης, σε ένα άρθρο του Out of the Garden of Eden, έξω από τον κήπο της Εδέμ. Άιντε, όλο μιλάνε μια Εύα, μια Εδέμ.
ο κήπος της ΕΔΕΜ. Λοιπόν, σχολιάζει την έρευνα τριών επιστημόνων στο μυτοχονδριακό τέτοιο. Τι είναι τα μυτοχόνδρια? Τα μυτοχόνδρια είναι κάτι οργανίδια μέσα στα κύτταρα, τα οποία έχουν δικό τους DNA. Το DNA του ανθρώπου έχει 3 δισεκατομμύρια σκαλοπάτια. Έτσι, 3 δισεκατομμύρια σκαλιά, έτσι, χημικά σκαλοπάτια. Αυτό όμως το μέσα στα μυτοχόνδρια των κυττάρων, αυτό έχει μόνο 16.569 σκαλοπάτια. Είναι πολύ πιο εύκολο δηλαδή να μελετήσει κανείς αυτό και να συγκρίνει με άλλους οργανισμούς. Λοιπόν, και έχει μόνο 37 γονίδια, ενώ το συνολικό, έτσι, στον πυρήνα που είναι του κυττάρου, έχει 23.000 γονίδια. Λοιπόν, πολύ εύκολα συγκρίνονται αυτά τα πράγματα. Το μυτοχονδριακό αυτό DNA εννοείται μόνο μέσω των γυναικών, μέσω των μητέρων μεταδίδεται, όχι από τους πατέρες, έτσι. Μόνο από τα οάρια μεταδίδεται. Λοιπόν, και έτσι μπορούμε να βρούμε αν καταγόμαστε από κάποια μητέρα, αν είμαστε συγγενείς. Λοιπόν, η έρευνα αυτή που έγινε τότε, τι πράγμα? Αμφισβητούν την βασίλισσα της Αγγλίας τώρα με αυτό το DNA. Α, ναι. Έγινε κάτι εκεί με την δυναστεία αυτή, γιατί όταν εξετάσαν τα οστά των Ρωμανόφ που θέλαν να βρούνε ποιος ήταν ο τέτοιος, κάνανε εκεί σύγκριση γιατί είχαν μια καταγωγή από την Αγγλία. Λοιπόν, τώρα, πού έφτασαν? Το συμπέρασμα ήταν, εξετάσανε από διάφορες υπήρους, έτσι, λαούς, πώς να πω, ανθρώπους, μυτοχονδριακό DNA από διαφόρους ανθρώπους. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, λοιπόν, ότι όλες οι ανθρώπινες φυλές που υπάρχουν σήμερα στην Γη κατάγονται από μια μητέρα, μιας common ancestral female, έτσι, από μια κοινή προγονική γυναίκα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ο άλλος όμως, αυτοί έτσι την ονομάσαν, ο άλλος έδωσε το όνομα μυτοχονδριακή Εύα. Αν δείτε την Wikipedia όμως, θα δείτε ότι εκεί δεν ξέρουν αυτό το άρθρο και νομίζουν ότι η μυτοχονδριακή Εύα εισήχθη αργότερα. Να ξέρετε... 8 Εύες, δεν μιλάμε για τις 8. Όχι για τις 8, βράστες τις 8. Είναι πολύ μεταγενέστερα αυτά. Εδώ μιλάμε για την αρχική και δεν είναι θυγατέρες αυτής. Όχι, αυτές είναι πολύ αργότερα, είναι οι πληθυσμοί της Ευρώπης. Αυτές οι άστες, πολύ αργότερα είναι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τον πρώτο, την κοινή μητέρα όλων των φυλών, από όπου κατάγονται και οι Αυστραλοί, οι πρωτόγονοι και οι Αφρικανοί και οι τέτοιοι, όλοι κατάγονται. Στις 7 Δεκεμβρίου του 2000, στο περιοδικό Pale Nature, δημοσιεύεται μια νέα πιο πληρέστερη έρευνα. 7 Δεκεμβρίου του 2000. Α, και σήμερα. Ναι, κλείνουμε πόσα, 14 χρόνια από τότε. Θαύμα! Χαλελούια, που λένε οι Προτεστάντες. Εδώ μέσα έχουμε μάλιστα και τον Πέμπο, που είναι σήμερα κορυφαίος. Αυτός είναι δηλαδή που κάνει αυτός, ας πούμε, κατέγραψε το DNA των Νεανδερταλίων και τέτοια. Έτσι, είναι ένας καταπληκτικός επιστήμον. Στη Γερμανία εργάζεται. Λοιπόν, όλοι αυτοί επιβεβαίωσαν την προηγούμενη τέτοια έρευνα. Την βάλαν τώρα την κοινή πρόγονο, βλέπετε, είναι εκεί βάλαν 215.000, εδώ βάλαν 171.000, είναι τελείως χοντρικοί αυτοί οι υπολογισμοί, αλλά οπωσδήποτε μας οδηγούν γύρω στο 200.000 γενικά, έτσι. Στις 2 Απριλίου του 2003 τώρα, στα BBC News, γιατί δεν έχω δει το σχετικό άρθρο, δεν το έχω βρει. Λοιπόν, νεότερη έρευνα της Σάρα Τίσχοφ, αυτό είναι το σημαντικό τώρα, προσδιορίζει τον τόπο όπου έζησε αυτή η μυτοχονδριακή Εύα, Τανζανία ή Αιθιοπία. Έγιναν έρευνες σε λαούς της Αφρικής και βρήκαν τα αρχαιότερα τύπους DNA εκεί πέρα. Τανζανία ή Αιθιοπία, δείτε λιγάκι, 2 Απριλίου 2003 ανακοινώνεται αυτό. Στις 12 Ιουνίου του 2003 του ίδιου έτους, είναι το ίδιο έτος που έγινε και η ανακοίνωση του DNA του ανθρώπου, το ίδιο έτος που έγιναν και κάτι ανακοινώσεις για την κοσμολογία από δορυφόρους, ήταν ένα έτος καταπληκτικό εκείνο, είχαμε έκρηξη ανακοινώσεων επιστημονικών ανακαλύψεων. Τα ανωτέρα συμπεράσματα, δείτε, επιβεβαιώνονται πανηγυρικά με την ανακοίνωση για το ηλικίας 160.000 ετών κρανία, τα κρανία του Χέρτο της Αιθιοπίας. Είδατε, έλεγε, δείτε, όλα αυτά λέγανε 170, 200 και τέτοια. Και εκείνη η έρευνα προσδιορίζει την Αιθιοπία ή Τανζανία και τελικά βρίσκονται
ανακοινώνονται τα αρχαιότερα κρανία στην Αιθιοπία. Και μετά από λίγο βέβαια ανακοινώθηκε και χρονολόγηση ενός άλλου κρανίου Homo sapiens στην Αιθιοπία, ακόμη παλαιότερου, 190.000 ετών. Λοιπόν, τι γίνεται όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι έρευνες οδηγούν, αν δείτε αυτό, out of the Garden of Eden που σας είπα το άρθρο αυτό, έτσι. Έτσι. Λέει around 200,000 years, έτσι, περίπου 200.000 χρόνια, έτσι. Αυτό πριν ανακαλυφθούν αυτά τα κρανία, εντάξει. Εδώ κάτω λέει, εδώ είναι που για πρώτη φορά αναφέρεται όρος mitochondrial life, στην Wikipedia δεν το ξέρουν αυτό το άρθρο, δεν το προσέξαν, έτσι. Να μην εμπιστεύεστε πολύ την Wikipedia, γιατί έχει πολλά λάθη πολλές φορές. Έτσι, και εκεί λέει, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και δείτε εκεί. Μπορώ να πάω. Εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να βρούμε αντίστοιχο Αδάμ, λέει, με τη χρήση του Y chromosome. Έτσι, το Y chromosome είναι αυτό που προσδιορίζει το ανδρικό φύλο. Ενώ το X, το Χ, είναι για το γυναικείο φύλο. Λοιπόν, ερευνώντας το χρωμόσωμα αυτό, το Y, έτσι, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στην ανακάλυψη και ενός αντιστοίχου Αδάμ. Έτσι είπε αυτός τότε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε τελικά. Για να δούμε. Α, εδώ είναι το άλλο το άρθρο της Σάρα Τίσκοφ που λέει Αιθιοπία και Τανζανία. Έτσι. Και εδώ είναι, να, το κρανίο αυτό του Χέρτο της Αιθιοπίας. Και μια αναπαράσταση. Βλέπετε, κανονικός άνθρωπος, ε. Εντάξει. Για να δούμε. Α, τώρα, για να πούμε λίγο για την Αιθιοπία και μετά θα δούμε και κάτι για τον Αδάμ, γιατί και για εκείνον βρέθηκε τελικά. Και βρέθηκε το 2013, όταν ανακοινώθηκαν οι αποτελέσματα. Δείτε κάτι εδώ. Συνήθως επικρατεί η γνώμη βέβαια ότι ο παράδεισος είναι στην Μεσοποταμία, γιατί εκεί αναφέρονται οι ποταμοί Τίγρης και Εφράτης. Αλλά είναι τέσσερις οι ποταμοί που αναφέρονται. Οι δύο πρώτοι είναι ο Γιόν και ο Φυσόν. Ο Γιόν και ο Φυσόν. Λοιπόν, τι μας δίνονται πληροφορίες γεωγραφικές εκεί για τον Γιόν και τον Φυσόν. Για τον Γιόν λέει ότι κυκλώνει την γη της Αιθιοπίας και για τον Φυσόν ότι κυκλώνει την γη Εβιλάτ ή Χαβιλά στο εβραϊκό. Για δείτε τώρα εδώ πέρα. Οι αρχαίοι ήξεραν αυτή την περιοχή Αβαλίτης. Είναι ακριβώς το Εβιλάτ. Δηλαδή αυτό επιβεβαιώνεται και με κάτι άλλα πράγματα. Εδώ είχα κάνει πολλή έρευνα επί πολλά χρόνια για τον προσδιορισμό, έτσι, αυτών των χωρών. Έτσι. Δηλαδή η Χεβιλά είναι αντιστοίχη στο Αβαλίτης εκεί, ενώ η Αιθιοπία που λέει το κείμενο στα εβραϊκά είναι Κούς και είναι το σημερινό Σουδάν. Το βλέπετε. Ο ένας ποταμός δηλαδή, προσέξτε εδώ, το όνομά του τελικά στα αιθιοπικά είναι Γκουάνγκ σήμερα, αυτός που περισσότερο γνωστός ως Ατμπάρα, αλλά Γκουάνγκ και υπήρχε στα αρχαία χρόνια από τους Έλληνες συγγραφείς το Κιένιον. Πρέπει να είναι το Γεόν. Ο Ιερεμίας λέει σε ένα σημείο, τι πορεύεστε στην Αίγυπτο να πιείτε τα ύδατα του Γεόν. Σαφέστατα φαίνεται εκεί ότι ο Γεόν συνδέεται με τον Ήλο, έτσι. Εντάξει, και να σκεφτείτε ότι και οι τέτοιοι, οι Αιθίωπες μέχρι σήμερα στην Αιθιοπία πιστεύουν ότι ο Γεόν είναι ένας από τους παραποτάμους του Νείλου. Λοιπόν, αλλά προσωπικά βέβαια κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι αυτός εδώ, ο Γκουάνγκ, που λέγεται έτσι, γιατί είναι το ίδιο με τον Γεόν, έτσι, και Κιένιον που το λέγανε οι άλλοι. Ενώ ο Φυσόν πρέπει να είναι ο Κιανούς Νείλος, ο οποίος πηγάζει από τη λίμνη Τάνα, την οποία τη λέγανε τότε Ψεμπό. Το Ψεμπό με το Πισόν μοιάζουν πάρα πολύ, γιατί το Πισόν μπορεί να ήταν Ψόν και κάτι τέτοια, γιατί στα εβραϊκά ποτέ δεν αρχίζει μια λέξη από δύο σύμφωνα μαζί, μπαίνει ένα φωνή ανάμεσα. Λοιπόν, και πρέπει να είναι αυτός εδώ, ο οποίος λέει κύκλωνε την γη Εβιλάτο, όπου υπήρχε πολύ χρυσίον και λίθος πράσινος και βδέλιο και τέτοια. Λοιπόν, το βδέλιο είναι άρωμα και τα αρώματα ήταν κατεξοχήν σε αυτές τις περιοχές εδώ, έτσι. Ναι, αρώματα έχω εκεί πέρα, αρώματα και εδώ. Είναι από εδώ και από εκεί, από τον Αβαλίτη κόλπο. Λοιπόν, χρυσάφι σε αυτή την περιοχή ειδικά πάρα πολύ υπήρχε, χρυσάφι. Και όταν οι Ιταλοί κατέκτησαν την Αιθιοπία, το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να είναι αυτοί οι δύο ποταμοί εδώ πέρα που πηγάζουν από το ίδιο μέρος, κοντά από τη λίμνη Τάνα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται όμως με το. Και κοιτάξτε εκεί, και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης λέει.
διότι οι περισσότεροι ερευνητές λένε ότι οι Αιθίωπες ήταν οι πρώτοι ανθρώπων απάντων, έτσι, και ότι και οι Αιγύπτιοι κατάγονται από αυτούς. Εννοείται ότι και οι Αιγύπτιοι ίδιοι πιστεύαν ότι η περιοχή αυτή που λεγόταν Πούντου, η μυθική χώρα Πούντου, ήταν η χώρα των θεών. Και έτσι δηλώναν την καταγωγή τους από τη χώρα των θεών. Τα nature, έτσι τη λέγανε, γη των θεών. Λοιπόν, προσέξτε, ακόμη και το όνομα Εδέμ είναι ουσιαστικά το ίδιο με το Άντεν και το αντίστοιχο το ελληνικό Ευδαίμον Αραβία. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα και κάτι άλλο στο 10ο κεφάλαιο της Γενέσεως που έχει τους λαούς, πως τους απογόνους του Νόε, μας οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα τα ίδια. Δεν θα σας κουράσω, τελειώνουμε τώρα, έτσι, δεν θα σας κουράσω με αυτά, αλλά ουσιαστικά εκεί τοποθετείται, όπως βλέπετε, τελικά ο Παράδεισος. Και προσέξτε, καταρχήν πρέπει το κείμενο να έχει μόνο τους δύο ποταμούς και αργότερα, όταν κατά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία, πρέπει να προστέθηκαν και οι άλλοι δυο τέτοιες, μην σας ξενίζει αυτό το πράγμα, γιατί μέσα στην Αγία Γραφή, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη, κατά καιρούς προσθέτανε διάφορα τέτοια. Να σας πω, αν κανένας αντιδράει σε αυτό ότι δεν μπορεί το κείμενο να αλλοιωθεί και τέτοια να γίνει προσθήκες, θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Το κείμενο το πιο ιερό της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι 10 εντολές. Τις 10 εντολές τις έχουμε σε δύο σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, 20ο κεφάλαιο, και στο 5ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Θα δείτε εκεί ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές για την ημέρα του Σαββάτου. Στο πρώτο κείμενο που είναι στην Έξοδο, λέει 6 μέρες και τέτοια, διότι σε 6 μέρες επίησε ο Θεός τον κόσμο, την δε 7η ανεπαύθη. Λοιπόν, στο Δευτερονόμιο λέει κάτι άλλο. Θα τηρήσετε αυτή την 7η ημέρα του Σαββάτου, δεν θα εργαστείτε και εσύ και ο ξένος και ο δούλος που υπάρχει σε σένα. Και διότι λέει, δεν λέει πια για τη δημιουργία, διότι θυμίσου ότι και εσύ σαν δούλος και ξένος στην Αίγυπτο. Δηλαδή εδώ δίνεται μια κοινωνική αιτιολογία. Έτσι, και ειδικά στο ότι και ο δούλος σου θα αναπαυθεί εκείνη τη μέρα, γιατί θυμίσου ότι και εσύ σαν δούλος και ξένος στην Αίγυπτο. Και έτσι να συμπεριφέρεσαι με αγάπη προς τον δούλο και τον ξένο που έχεις, και έτσι και αυτή την 7η μέρα θα αναπαυτούν. Μην τους βάλεις, γιατί πολλοί το κάνουν αυτό. Αναπαύονταν εκείνοι, τα αφεντικά μπορούν να αναπαύονται, αλλά όχι οι σκλάβοι. Έτσι, λοιπόν, βλέπετε, δίνεται μια διαφορετική αιτιολογία. Αυτό σημαίνει ότι στο αρχικό κείμενο δεν υπήρχε αιτιολογία. Και εδώ, εκ των υστέρων, γιατί αν υπήρχε ήδη στο αρχικό κείμενο, δεν θα τολμούσε κάποιος να το αλλάξει. Απλούστατα, στο αρχικό κείμενο υπήρχε αυτό, θα τηρήσετε την αργία του Σαββάτου, 6 μέρες και τέτοια, και μετά δεν υπήρχε διότι. Χωρίς διότι ήταν. Και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή, δύο διαφορετικοί δηλαδή σχολιαστές προσθέσανε δύο διαφορετικές εξηγήσεις. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη το ανέφερα αυτό. Αν έγινε στο σπουδαιότερο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι οι 10 εντολές, μην έχουμε φοβερό ότι τέτοιες προσθήκες γίνονταν και σε άλλα. Και αυτό έχουμε και στα χειρόγραφα διαφορές και τέτοια. Εντάξει, έγινε κατανοητό. Δηλαδή, το κείμενο αρχικά πρέπει να είχε δύο. Γιατί έτσι που λέει ότι από το ένα μέρος βγαίναν οι 4 ποταμοί, δεν μπορεί να το συνδέσουμε έτσι, να συνδέσουμε τις Αιθιοπίες ποταμούς και τις Μεσοποταμίες. Είναι πολύ μακριά. Απλούστατα είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη, οι άλλοι δύο ποταμοί της Μεσοποταμίας, και εκεί τότε δώσαν την ερμηνεία για τον Γιόν και τον Φυσόν. Είναι δύο μικροί ποταμοί, οι παραπόταμοι του Τίγρητος, που έχουν κάτι παρόμοια ονόματα, και φαίνεται τους συνδέσαν με εκείνους και νομίσαν ότι όλοι οι 4 ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, βλέπετε να υπάρχει καμιά τώρα κανένα πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε τη χρονολόγηση βέβαια, γιατί εδώ έχουμε 200.000 χρόνια, μιλάμε, και στην Παλαιά Διαθήκη, αν προσθέσουμε, θα μας δώσουν 5.500 χρόνια π.Χ. Αλλά προσέξτε, οι αριθμοί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν πρέπει με τίποτα να τους έχουμε σαν θεόπνευστους. Είναι απλώς στοιχεία που βρήκαν, που κάναν και τέτοια, όπως και οι κατάλογοι των εβραϊκών φυλών και το ένα και το άλλο. Αυτά δεν ήταν πράγματα που χρειαζόταν θεοπνευστία. Δηλαδή, το να καταγράφουν από πού καταγόταν ο ένας και ο άλλος, έτσι εκεί μας, κατάλογος που έχουν ο κάθε ένας, ειδικά στο βιβλίο των παραλυπωμένων, να έχουμε ένα σωρό καταλόγους. Μην πούμε τώρα ο Θεός ενέπνεε κάποιον να γράψει αυτούς. Ήτανε καθαρά ιστορικά κείμενα,
που γράφανε τη γενεολογία για να ξέρουν σε ποια φυλή ανήκει ο κάθε Εβραίος. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή μην παίρνουμε σαν θεόπνευστα κείμενα αυτά που μιλάνε για χρονολογίες ή κάποια ιστορικά γεγονότα που δεν έχουν τίποτα άλλο παρά εξιστορήσεις τέτοια. Γι' αυτό αυτά τα, πώς να τα πούμε, έτσι, οι χρονολογίες δεν πρέπει να μας δεσμεύουν. Τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, για να δω και κάτι, να, εδώ πέρα είναι το Y chromosome Adam. Ο Αδάμ που βρέθηκε από το Y chromosome. Λοιπόν, αυτό το χρωμόσωμα το Y έχει 59 εκατομμύρια σκαλοπάτια. Από αυτά υπήρχαν κάποια που είχαν κάποια προβλήματα και τέτοια. 10 εκατομμύρια, 9,99, 10 εκατομμύρια σκαλοπάτια είναι χρήσιμα για σύγκριση. Τα συγκρίναν αυτά και βγάλανε στις 2 Αυγούστου 2013 σε δύο άρθρα από διαφορετικές έρευνες που γίνανε σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Βγάλανε, στο ένα βγάλανε μαζί και με τη μυτοχονδριακή έβα και βγάλανε παραπλήσια φαινόμενα, βλέπετε, εκεί ας πούμε 120, 156, 99, 148, και το άλλο από κατοίκους της Σαρδινίας 180-200. Είπαμε, αυτά δεν μπορούν να είναι ακριβείς χρονολογικοί προσδιορισμοί, γιατί η μέθοδοι ακόμη είναι σε εξέλιξη, αλλά οπωσδήποτε ως προς το μέγεθος τουλάχιστον είναι μεταξύ 150-200.000 ετών, εκεί βρισκόμαστε, και οι ίδιες χρονολογίες είναι και από τα πρώτα κρανία που υπάρχουν, που βρέθηκαν στην Αιθιοπία, την ίδια εποχή ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα συμπίπτουν και όλα μας οδηγούν ότι και Αδάμ και Εύα βρισκόντουσαν σε, ας πούμε, στην περιοχή οι πρώτοι άνθρωποι στην Αιθιοπία, έτσι, και ότι ήταν εκείνη την περίπου την εποχή. Και τώρα τι κάνανε αυτοί? Α, εδώ έχω ένα τέτοιο, μια σειρά από την εξέλιξη έτσι της τεχνολογίας, έτσι, κάτω από το τέτοιο, από την δεύτερη γραμμή είναι ο Homo sapiens, και έχουμε 164.000 χρόνια πριν με ραδιοχρονολόγηση αυτά. Τι έκανα, τα μπέρδωσα. Τι άλλο θα δούμε, αφηρημάδα. Λοιπόν, 164.000 χρόνια πριν, στο Pinnacle Point στην Νότια Αφρική, υπάρχει κόκκινη όχρα και σύνθετα εργαλεία με μικροσκοπικές έτσι λεπίδες από ένα σιλκρίτ, ένα πυρητικό τσιμέντο, το οποίο όμως είχε θερμανθεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βλέπετε, μια πολύ προηγμένη τεχνολογία. Είχανε διαπιστώσει ότι, πως το βρήκανε μέσα στις δοκιμές ή τυχαία επειδή είδανε κάτι να έπεσε κάτι μέσα στη φωτιά και τέτοια, διαπιστώσαν ότι όταν είχε θερμανθεί αρκετά πολύ, πολύ και σε μεγάλη φωτιά, έτσι, αν είχε θερμανθεί αυτό το τσιμέντο από πυρίτιο, το μπορούσαν να το επεξεργαστούν πολύ όμορφα, δηλαδή έδινε λίες επιφάνειες, ενώ διαφορετικά ήταν χοντροί οι κόκκοι και δεν επεξεργαζόταν. Λοιπόν, έχουμε από εκείνη την εποχή τόσο προηγμένη πυροτεχνουργία. Καταλαβαίνετε, με τη χρήση δηλαδή το υλικό το παίρνουν, το καίνε στη φωτιά, το αφήνουν έτσι να θερμανθεί πάρα πολύ και μετά ξέρουν ότι μπορούν να τα επεξεργαστούν, είναι πιο λεπτή ύφη τον κόκο, ναι, και δίνει πολύ καλύτερα εργαλεία. Λοιπόν, και κατόπιν έχουμε 130.000 στην Τανζανία, οψιδιανός λίθος, ένα ηφαιστιακό πέτρωμα είναι αυτό που το μεταφέραν από ηφαίστειο 320 χιλιόμετρων μακριά. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε κανονικό εμπόριο. Έτσι, μετά τι άλλα έχουμε στον Πλόμπος της Νότιας Αφρικής, όχρα που είναι, θα την δούμε αυτή, ναι, με σύμβολα τέτοια, με γεωμετρικά σύμβολα. Από 30 χιλιόμετρα. Τελειώσαμε, ναι. Εδώ στην Παλαιστίνη έχουμε τάφους, έτσι. Και ακόμη και τέτοια, πώς τα λένε, και περιδέρια ακόμη, διάτρητα. Ναι, έχουμε καμάκια, έχουμε χίλια δύο πράγματα και κάτω-κάτω έχουμε πια αγάλματα και ζωγραφικές περίφημες, ιδίως στην Γαλλία, καταπληκτικές ζωγραφικές επάνω στους τοίχους των σπηλαίων. Δείτε εδώ, να, αυτό είναι από το 75.000 χρόνια, γεωμετρικά σύμβολα. Εδώ πια έχουμε καθαρά αφηρημένη σκέψη, γεωμετρικά σύμβολα και καταπληκτικής έτσι, κομψότητας εργαλεία. Για να δω, έχουμε τίποτα άλλο ή τελειώσαμε? Α, τελειώσαμε. Ου, δόξα τω Θεώ, φεύγετε. Ναι, λοιπόν.
Thank you.